89 για το, τη βρωμιά εκείνη του Μητσοτάκη που πήγε να δημιουργήσει εντυπώσεις, ενώ ήξερε ότι υπάρχει κλοπή χρημάτων. Στο στήλημα, εκείνο το Πασόκ, 81-89. Δεν μπορείς, αγαπητέ μου, κύριε. Πληρώνουμε σήμερα και εμείς. Δεν μπορείς να παίρνεις τις τσάντες από τον Αλαφούζο να τα λέει. Λέω, ο Αλαφούζος συνεντεύξεις και να κατηγορείς για κλέφτη του Παπανδρέου. Εκείνο το Πασόκ που ψήφισες εσύ, εκείνο το πληρώνουμε σήμερα. Πρόσεχε. Ενώ εσύ το Καραμαλή που ψήφιζες και ήσουν και βουλευτής του, δεν πληρώνουμε τίποτα. Εκείνο το Πασόκ. Μην τα κάνεις αυτά, αγαπητέ μου, γιατί έχω τις απαντήσεις. 30 χρόνια κυβερνούσατε, γι' αυτό μας φέρατε. Τι με νοιάζει εμένα. Και τώρα μας ρίξατε και μία και μας ρίξατε στο πάντο της. Το χάρι το έφερε ο Μητσοτάκης σε καραμαλιά. Γι' αυτό όσο γρήγορα ξεκουμπιστείτε, τόσο καλύτερα θα είναι. Αυτά τα γρηγορούνα να αφήνετε σε μένα. Τόσο καλύτερα θα είναι. Δεν σας τα χαρίζω. Όσο πιο γρήγορα ξεκουμπιστείτε. Εγώ για το Βελόπουλο είπα πάντως, για το αέριο που έχει, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Ακούστε με. Οι αναμάρτητοι μιλάνε, οι αναμάρτητοι. Πέτρος Κουσουλός, συνάδελφος δημοσιογράφος και συνάδελφος του Ζούγκλα.gr, εκεί συνεργάτης, ο Δημήτρης Τσαγκάρης, οικονομολόγος, η κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος. Καλησπέρα. Ο κύριος Τάθης Χινάς, οικονομολόγος, αναλυτής. Ο Μπάμπης Μωραΐτης, οικονομολόγος. Καλησπέρα σας. Καλή σεζόν, κύριε Τριάτα. Ο κύριος Λευθέρης Ελευθερίου είναι δικηγόρος. Καλησπέρα. Κατόχου των μετοχών. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ με την εμπειρία του και την έρευνά του αυτή τη δική μας δημοσιογραφική έρευνα. Όπως σας είπα, αυτή την ιστορία την παλεύουμε γύρω στον ένα χρόνο. Κυρία Κιμ Κίλιαν. Καλησπέρα σας. Δεν έχουμε και οικογενειακούς καυγάδες γιατί δεν την παρουσιάσαμε μετά στην εκπομπή. Καταλαβαίνετε, κάθε οικογένεια. Μέχρι την παρουσίαση μιλάω μετά. Πολύ μετά. Δυσκολεύομαι πιο πολύ. Λίγο πολύ. Η οποία είναι και μπροστά στο λάπτοπ σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και για πρώτη φορά και από σήμερα, για όσο καιρό θα είμαστε εδώ και θα εκπέμπουμε, η εκπομπή μας, ο Κίτρινος Τύπος και η Ζούγκλα, θα μεταδίδεται από το Ζούγκλα.gr ζωντανά από την τηλεόραση του Ζούγκλα.gr. Είτε βγαίνει από τα στούντιο της Ζούγκλας, είτε βγαίνει από τα στούντιο του Άλτερ, θα μεταδίδεται και από τα δύο μέσα. Επομένως, τούτη την ώρα, και εκεί μπορεί να το δείξει, ναι, και να ανοίξει τη σελίδα αυτή, έχει ενδιαφέρον διότι... Ανοίγοντας λοιπόν την πρώτη σελίδα του Ζούγκλα.gr, ναι. Κατεβαίνετε λίγο. Λέει... Εδώ είναι το ραδιόφωνο, το Radio Live, και εδώ δίπλα έχουμε την ένδειξη TV Live. Εάν το πατήσει λοιπόν αυτό, η κυρία Κίλιαν, θα δείτε ότι θα ανοίξει η σελίδα της τηλεόρασης, εκτός από το ραδιόφωνο που έχει ζωντανή εικόνα, στο Zoogla.gr και η εκπομπή μας από εκεί θα μεταδίδεται και μεταδίδεται ζωντανά. Επομένως, οι συμπατριώτες μας από όλο τον κόσμο θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον Κίτρινο Τύπο και τη Zoogla.gr, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα ελληνικά κανάλια μεταδίδονται εν μέρη σε ορισμένες χώρες, από εδώ από εκεί. Τώρα μπορούν όλοι μα όλοι να παρακολουθήσουν την εκπομπή και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω και νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Θέλετε σε λίγο? Τι έγινε, δεν έχουμε διαφημίσεις? Έχουμε. Εξηγητικό. Λοιπόν, ορίστε. Εξηγητικό λέω. Όχι, αλλά το είχα συνηθίσει να το λέω, οπότε συνεχίζω να το λέω. Όχι, σε λίγο μου λένε, σε λίγο. Να πάμε στα καλά νέα λοιπόν. Φώτης Βυσίλιας. Φώτη, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα προσφορά. Τα καλά νέα δεν είναι μόνο αυτά τα οποία διαφημίζουν τα προϊόντα στο e-shop του Zoogla.gr. Επί τη ευκαιρία να σας πω, θυμάστε το γυλαίκο νανοτεχνολογίας? Περισσότεροι το έχετε δει. Εγώ το πήρα κιόλας. Εσείς το πήρατε. Εσείς θα κληθείτε αφού το πήρατε από όσους το φοράνε, διότι θα έρθουν άνθρωποι όπως είναι ο Γιώργος Στεφανόπουλος, ο Ολυμπιονίκης μας στην πυρμαχία, ο Γιάτσικ Μοχ. Θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που το χρειάστηκαν, το φόρησαν για τα αποτελέσματα. Όμως, η είδηση στο ρούχο αυτό, που βρίσκεται και σε τισέρτ και σε γυλαίκο, αναλόγως με τα γούστα του καθενός, είναι η έρευνα που έκαναν από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν κάθε λόγο να μας... να αποδείξουν ότι πρόκειται για μεγάλο παραμύθι. Λοιπόν, αυτή η έρευνα που έγινε και που θα είναι στη διάθεσή σας ή την Πέμπτη μας έρχεται ή τη Δευτέρα, για να την παρουσιάσουμε μαζί με αυτό το προϊόν και να δείτε τις απίστευτες δυνατότητες που έχει, πώς αλλάζει την ποιότητα της ζωής ενός ανθρώπου, και αυτό θεωρώ ότι είναι είδηση μόνο, τίποτα άλλο, για κόσμο που μπορεί να γλιτώσει ενέσιμα, φάρμακα, χάπια, έμπλαστρα, 1000 πράγματα. Είναι ένας ύμνος η έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
Ένα από τα πρώτα πειραματόζωγια εκεί ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ήμουνα κι εγώ εκεί. Ο οποίος τρελάθηκε γιατί γλίτωσε από χάπια. Έπαιρνε δύο χρόνια χάπια ο άνθρωπος αυτός. Από μυϊκούς σπασμούς και πόνους που είχε στο χέρι του, στο νόμο του, και δεν ξαναπήρε χάπια. Τόσο απλό. Λοιπόν, για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα είναι η σειρά μιας προσφοράς που κάνει το Zoogla.gr και που έχει άμεση σχέση και ενδιαφέρον για το πορτοφόλι σας. Πριν πάμε λοιπόν στο μεγάλο μας θέμα, θέλω να μας πεις ποια είναι αυτή η προσφορά, κύριε Βυσίλια, γιατί εσείς είστε υπαίτιος αυτής της προσφοράς. Δεν θα πούμε την εταιρεία, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε άμεση διαφήμιση και έμεση από τον Alter. Είναι όμως πολύ σημαντικό, κάθε ένας μπορεί να μπει στο Zoogla.gr και να το δει. Ο τίτλος είναι το Zoogla.gr σταθρανία και κάτι τέτοια. Ένα... Ο βασικός τίτλος είναι ότι η Zoogla.gr μπορεί και αποφάσισε να χαρίσει σε όλους δύο έξυπνες συσκευές που διάλεξε από το e-shop της. Το ένα είναι ένα tablet, εφτάρι, πολλοί δεν ξέρουν τι είναι. Είναι ένας μικρός φορητός υπολογιστής που σήμερα μπορεί να κάνει τα πάντα. Από το να σερφάρεις στο διαδίκτυο, να το έχεις στην τσάντα σου, πίνοντας καφέ, να μορφώσεις τα παιδιά σου με σχολικά βιβλία, γιατί έχει ενσωματωμένη μνήμη με όλα τα βιβλία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Αλλά λίγο πολύ όλοι ξέρουν τι είναι ένα tablet PC. Και η δεύτερη συσκευή είναι μια έξυπνη συσκευή, το τρίκαρτο κινητό που διαφημίζουμε. Αυτό μπορεί να το δείξετε από την κάμερα που είναι δίπλα σας, γιατί έχει σημασία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι, άλλο έχεις γιατί... Είναι ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο στην ουσία μπορεί να εργάζεται με ταυτόχρονα τρεις κάρτες SIM. Αυτά τι σημαίνει αυτό? Χαρακτηριστικά. Αυτό μπορεί να είναι το πονηρό σημείο για το λόγο που η κυρία Κιμ δεν σε αφήνει να πάει σε ένα τέτοιο. Όλοι καταλαβαίνουμε τη μία πλευρά και η άλλη είναι η οικονομική. Δηλαδή έχοντας τρεις παρόχους αυτή τη στιγμή. Ένα είναι για την πρώτη σου δουλειά, αν έχεις. Ένα είναι για τη μαύρη δουλειά που όλοι έχεις, κάνουν. Που έχεις. Το τρίτο για την κόμενα, όπως καταλαβαίνετε. Διότι παίρνεις ένα τηλέφωνο τρεις κάρτες και το θέμα είναι μην πάρεις στο διευθυντή σου και νομίζω ότι μιλάς στην κόμενα. Μην πάρεις στην κόμενα και νομίζω ότι μιλάς στο διευθυντή σου. Αυτό μας το προτείνει για καλό δηλαδή. Ας ελπίζετε λοιπόν ότι δεν το βλέπουν πολλές γυναίκες τώρα. Αυτό γιατί είναι αν καλό για τους αυτό, δούμε... αυτό λογικά στους συζύγους θα αναδείξουν. Το χρειάζεστε αυτό. Να σας καλεί ο καθένας ξεχωριστά. Αυτό είναι για τους πασόκους. Αυτό λογικά δεν πρέπει να, για να επικοινωνούν, δεν πρέπει να τύχει διαφήμιση. Να επικοινωνούν με τους αστυνομικούς που τους φυλάνε. Διαφήμιση γίνεται της φήμιση άμα το δείχνει. Μάχη να επικοινωνούν με τους αστυνομικούς που τους φυλάνε. Για από ποιο δρόμο θα περάσουν. Μάχη, από ποιο δρόμο θα περάσουν. Πόσοι πολίτες. Όχι αγανακτισμένοι, ούτε απαγοητευμένοι. Πόσοι πολίτες τιμωμένοι είναι για να τους αποφύγουμε. Μην το πάτε μακριά. Λόγω τρόικα. Τρόικα. Τρεις. Το τάμπλε θέλω. Δεν μπορεί ο Χατζηνικολάου να βγαίνει με το iPhone και να κάνει... Αφού ο Παπαδρέου δεν θα βγει ο Χατζηνικολάου. Να βγαίνει με το iPad και να λέει από το Twitter μου λένε... Κάνει έτσι, εντωμεταξύ έχει αρχίσει πρεσβειοποίηση, ξέρετε. Και κάνει έτσι. Δεν ξέρετε όποιο διαβάζει με τα μάτια. Δεν το λέω αυτό, το τα λέω κατηδίαν. Το Twitter και ιστορίες. Να έχετε ένα τάμπλετ, θα μπαίνετε κανονικότατα. Φτιάστε το, μη φοβάστε. Έχετε μείνει πίσω στην τεχνολογία. Αυτό πατάτε το κουμπάκι. Είναι πολύ μπροστά από τον Παπανδρέου, Γιώργος. Και είδαμε τι τραβάει. Είναι μπροστά σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, το άλλο καλό. Ναι. Και οικονομικό για την τσέπη, πέρα από τα δευτερεύοντα που λέμε, είναι ότι με τρεις κάρτες μπορεί να κάνεις αφάνταστη οικονομία. Συγχαρητήρια κύριε Βυσίλια, εσείς μου λέτε για τα δώρα, δεν μου λέτε για την ουσία. Η ουσία. Ποιο είναι το χαρίζει θέμα. Η Zoogla.gr μπορεί και χαρίζει ένα τάμπλετ ή αυτό το τρίκαρτο τηλέφωνο. Δωρεάν, παρέχοντας αλλά... 2-1, παρέχοντας διπλή οικονομία στην περίπτωση που μεταφέρετε το σταθερό σας τηλέφωνο από οποιοδήποτε πάροχο, το συγκεκριμένο πάροχο. Που έχουμε αποφασίσει ότι μας συμφέρει. Που γιατί... σημαίνει ότι κάνοντας αυτή τη σύνδεση, η οποία είναι σταθερή, έχετε δωρεάν κλήσεις και δωρεάν ίντερνετ. Έχει κατά πρώτον οικονομία από τον πάροχο που θα του δώσει τη σταθερή γραμμή και δεύτερον έχει ένα δώρο να σας θυμάται. Πάρτε το και έτσι. Απλά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Είναι έτσι όπως τα λέτε ή είναι όχι, έτσι όχι, και έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι και έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Εδώ δεν είναι πολιτική. Εδώ είναι απλά πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν κάνουν 11. Πόση δύο. Οικονομία έχει για μένα που είμαι σταθερός κάπου και πάω σε αυτή την εταιρεία σας? Θα πληρώνετε από 19 ευρώ το μικρότερο πακέτο full. Δεν υπάρχει καμία ούτε ένα δέκατο ευρώ του ευρώ. 19 ευρώ το μήνα μέχρι 40 το μεγαλύτερο πακέτο. Υπάρχουν 4 πακέτα. Και θα μιλάω όση ώρα θέλω. Όλος ο εξοπλισμός είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει κανένα μικρό γραμματάκι, κανένα
Πολιτικό τρίκ. Τριών διαφορετικών εταιριών μπορεί να είναι οι κάρτες SIM. Για το τηλέφωνο. Για το τηλέφωνο. Τηλεφωνία είναι όχι. Αυτό. Είναι, για την προσφορά μιλάμε ότι είναι για πάροχο σταθερή τηλεφωνία. Έχετε μία σύνδεση τώρα εσείς. Τη σύνδεσή σας θα τη μεταφέρετε σε αυτή την εταιρεία. Εμείς δεν το διαφημίζουμε γιατί αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους η είδηση μας ενδιαφέρει, όχι η εταιρεία. Και αυτομάτως με 19 ευρώ μπορείτε να έχετε απεριόριστες κλήσεις. Στα 19 ευρώ, όχι, στα 40. Στα 40 ευρώ είναι full. Απεριόριστες κλήσεις εσωτερικού, εξωτερικού, απεριόριστο ίντερνετ μέχρι 24 Mbps. Και ένα από αυτά δώρο. Δηλαδή η Zoogla.gr σας προστατεύει την τσέπη και σας κάνει και ένα δώρο. Δηλαδή δεν είναι προσφορά. Είναι αυτό που λέμε κάθε σημαντικά τα χέρια και λες το θέλω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα τρίκ, κανένα επαγγελματικό ή εμπορικό τρίκ. Απλά σας το χαρίζουμε γιατί μπορούμε. Είναι απλό το θέμα. Είναι απλό. Μπράβο, αφού μπορείτε. Είναι πολύ καλό στην προώθηση των προϊόντων. Απλά μπορούμε. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του. Εμείς είμαστε η επικοινωνία των μέσων. Αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχουν σε αυτές τις περιόδους οικονομικής στενότητας τέτοιες προσφορές, δεν μπορεί παρά να αποτελούν είδηση για τον καθένα μας. Σημαντικές. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει διάφορες μπούρδες και προσφορές οι οποίες ανήκουν σφαίρα της φαντασίας. Αυτή είναι μια αληθινή προσφορά. Όπως για μένα αληθινή είδηση ήταν η ιστορία που σας είπα θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, όχι με αυτά που λέγαμε εμείς, αλλά με αυτά που λένε οι ερευνητές και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τα υπόλοιπα είναι μπούρδες και του πονηρού. Τα βρίσκεται και στα τηλεμάρκετινγκ. Να πω τι χρειάζεται για να το αποκτήσει όλα, κάποιος. Έτσι να μην προσβάλλουμε και τον κόσμο. Ναι. Να πω κάτι τελευταίο. Πώς μπορεί να το αποκτήσει κάποιος για να μπερδεύεται ο κόσμος. Mm-hmm. Αρκεί να, να στείλει ένα SMS χωρίς καμία χρέωση, τη βασική χρέωση που στέλνουμε όλοι στους φίλους μας, στο 6931-200.000. Μας γράψει ό,τι θέλει, μια καλή μέρα. Ζούγκλα, οτιδήποτε. Θα τον πάρει αύριο το τηλεφωνικό κέντρο και θα αρχίσει τη διαδικασία του δώρου. Απλά, στέλνετε ένα μήνυμα 6931-200.000 που είναι στην ουσία η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και από αύριο το πρωί σας παίρνει τηλεφωνικό κέντρο. Μα τι μου θυμίζει καμία... τις τράπεζες που μας παίρνανε το μεσημέρι και μας λέγανε κάρτα αύριο το πρωί με δώρο δεν τόσο. Δεν σας παίρνει καμία τράπεζα. Εγώ είμαι φυλακτικός. Εγώ σας μιλάω, θα έρθετε άλλο στην λέω, μου θυμίζει λέω τις τράπεζες της εποχής εκείνης που μας δίνανε τις κάρτες με το σουβάκι. Για όλους μας κάτι, οπότε έχουμε γίνει κάποιος πάντα κάτι μας θυμίζει. Από την ώρα που του είπα ότι το τρίκαρτο είναι για το κόμμα του που έχει τρεις αρχηγούς, από εκεί την ώρα. Ναι, αλλά τρεις αρχηγούς στο κόμμα που είναι μαγική. Εδώ τους βλέπω. Τρεις δελφίνους έχει το Πασόκ. Εμείς πού τους είδες τους αρχηγούς. Έναν έχουμε και κανέναν. Έναν επίτιμο. Πάντως θα είχε ένα ενδιαφέρον αν είχαν όλοι οι πολιτικοί αυτό το τρίκαρτο. Πού θα δίνανε πιο τηλέφωνο. Να πω κάτι, μην το γελάτε, γιατί κάποτε οι τράπεζες μας πέραν το μεσημέρι και μας κάνανε δώρο κάρτες και 5.000 ευρώ και 1.000 ευρώ και δεν την πάθαμε. Λέω σε όλα από ότι όταν ακούει ο κόσμος είναι λίγο επιφυλακτικός, άσε να το δούμε. Στο Zoogla.gr δεν υπάρχει καμία επιφύλαξη. Εγγυάται το Zoogla. Ακούσατε. Μου φαίνεται πολύ αυτό για να είναι αληθινό, ξέρω. Όχι, όχι. Δηλαδή, ούτε η δική μου υπογραφή. Όχι, συνήθως έτσι. Αυτό είναι λίγο, αλλά λέω ότι... Να μην σε αυτόνει λίγο. Εάν λειτουργούσαμε έτσι, πήθη λίγο, αλλά μάκι μου... Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν χαρίζουν τόσο εύκολα τώρα. Εάν λειτουργούσαμε... Έχασε την εμπιστοσύνη όταν του πες ότι ψήφισες Πασόκ. Να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θέλω να πω στο ψητό. Μου επιτρέπετε. Κύριε, το κοντρόλ επάνω δεν ακούω. Πείτε το μου, διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, για να μην υπάρχει καμία απορία, αυτή είναι η μετοχή της Τράπεζας Ανατολής στο φυσικό της μέγεθος. Αυτή εδώ είναι. Όπως βλέπετε, έχει και την εγγύηση της Τράπεζας της Γαλλίας. Γιατί εκείνη την εποχή, αν μια τράπεζα, εννοούμε εκείνη την εποχή το 30, αν ήθελε μια ελληνική τράπεζα να εκδώσει μετοχές και ομόλογα, δεν υπήρχε περίπτωση να τα εκδώσει σε νόμισμα τοπικό. Κανένας δεν είχε εμπιστοσύνη στο νόμισμα της χώρας. Ήταν μια χώρα σχεδόν διαλυμένη, ταλαιπωρημένη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έπαιρναν την άδεια από μια ξένη τράπεζα για να χρησιμοποιήσουν το νόμισμά της. Απέδιδαν στην τράπεζα αυτή το αναλογούν ποσόν σε χρυσό και εξέδιδαν τις μετοχές. Αυτές οι μετοχές λοιπόν, γι' αυτό το λόγο είναι σε γαλλικά χρυσά φράγκα, με την εγγύηση του γαλλικού κράτους. Δεν υπόκειται σε κανέναν νόμο πληθωριστικό, σε καμία απόφαση τέτοια, διότι ο χρυσός, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι,
επειδή καθορίζει την αξία και την τιμή των νομισμάτων στην αγορά, είναι αναλύωτος. Ούτε οξυδώνεται, ούτε χάνεται. Αν πας σε μια τράπεζα και θα ρωτήσω εσάς τώρα που έχετε την εμπειρία και πάρεις ένα κιλό χρυσού και το αφήσεις εκεί και πας και το ζητήσεις μετά από 30 χρόνια, μπορούν να σου πούνε ότι υπόκειται σε πληθωριστικούς νόμους και πιέσεις. Αν βέβαια στη φυσική του μορφή το χρυσό, κανείς δεν μπορεί να. Αν είναι χρυσές λίρες, δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο. Λοιπόν, εάν μάλιστα εκτός από χρυσές λίρες και από ένα παλιό χαρτο της τράπεζας έχεις τη μετοχή η οποία είναι σε χρυσά. Κύριε Τριαφρέου, το θέμα είναι ποιο φράγια. Δίκαιο διέπει την έκδοση αυτών των μετοχών. Δηλαδή με βάση το δίκαιο το οποίο εκδόθηκαν οι συγκεκριμένοι τίτλοι. Μέχρι πότε είχαν διάρκεια. Θα τα μάθετε όλα σήμερα. Θα τα ακούσετε όλα σήμερα. Το μυστικό, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν την ιστορία την οποία θα παρακολουθήσετε σήμερα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί, πραγματικά αποτελεί τη χαρτογράφηση του οδηπορικού της σύγχρονης Ελλάδας. Κόλπα, κομπίνες, μαεστρίες, έργα, ιστορίες, δουλειές, μεσητείες, περνάνε όλα από εδώ μέσα. Το πώς θα το δείτε σήμερα. Και το ερώτημα είναι το εξής. Από την απελευθέρωση της χώρας μέχρι σήμερα δεν πέρασαν πολιτικοί από αυτόν τον τόπο. Δεν πέρασαν δημοσιογράφοι. Δεν έγιναν έρευνες. Ικανότατοι άνθρωποι. Πώς διέλαθε της προσοχής τους αυτή η ιστορία μιας μετοχής από την οποία, από ό,τι φαίνεται, μέχρι πρόσφατα κάποιοι έπαιρναν χρήματα. Όχι από ό,τι φαίνεται, από αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, σύμφωνα με τον καθηγητή Θόδωρο Καριώτη, τον Έλληνα οικονομολόγο του Μέριλαντ, που είναι μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες και πατέρας των Άζο, τον γνωρίζετε όλοι τον κύριο αυτόν φαντάζομαι, πολύ περισσότερο εσείς, θεωρείται είναι ένα απόλυτα σεβαστό πρόσωπο, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και επίσημος εμπειρογνώμων του Αμερικανικού Δημοσίου. Η σημερινή τους αξία έχει φτάσει στο απίστευτο ποσό, αυτή η μετοχή των 125 γαλλικών λιρών, στο ποσό των 670 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν εγώ το άκουσα αυτό πριν ένα χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι χαμογέλασα όπως και εσείς τώρα. Και είπα δεν είναι δυνατόν, αποκλείεται. Όταν όμως είδα το πόρισμα του κυρίου Καριώτη που θα δείτε σε λίγο και του γκουρού της συστημικής δυναμικής Ηνωμένες Πολιτείες του Νίκου Γιωργατζά, εσείς ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει, αλλά είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες, τότε πήρα και εγώ το σοβαρό μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έβαζαν ποτέ την υπογραφή τους κάτω από ένα τέτοιο χαρτί. Από μια τέτοια πραγματογνωμοσύνη. Συγγνώμη κύριε Τριανταφυλλόπουλε, αυτοί έχουν δει τη δυνητική αξία που πιθανόν αυτή η μετοχή έχει σήμερα. Βεβαίως. Αλλά από εκεί και πέρα, αν έχουν προκύψει νομικές διαδικασίες στην πάροδο όλων αυτών των ετών και έχουν ακυρώσει αυτόν τον τίτλο, δεν το έχουν φυσικάσει. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Αλλά η δουλειά η δική μας ήταν να αποδείξουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα η μετοχή αυτή διατηρεί την αξία της, δεν έχει καταστεί άκυρη. Ότι οι άνθρωποι και οι κάτοχοι και οι διοκτήτες αυτής της μετοχής έχουν αποζημιωθεί και έχουν πάρει χρήματα, χωρίς αυτό ποτέ να είναι φανερό από μετοχολόγια επισήμως ότι τόσο κοστίζει, αξίζει η μετοχή. Προφανώς ο καθένας διαπραγματεύτηκε κατά το δοκούν από μόνος του. Βεβαίως. Το σημαντικότερο σε αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, είναι τι ρόλο έπαιξε αυτή η μετοχή για την σύγχρονη Ελλάδα. Και σε λίγο, όταν θα περάσει ο χρόνος και θα αρχίσει το διπορικό να ξετυλίγεται μέσα από το ζωντανό ρεπορτάζ ενώπιόν σας, θα μείνετε έκπληκτοι. Γιατί κάποια στιγμή αισθάνθηκα τύψεις για την αποκάλυψη αυτής της συμμετοχής. Θα σου το πω στην πορεία γιατί. Και μετά βέβαια όταν ανακάλυψα τι είχε πραγματικά γίνει, βρήκα τον μέτριο καλό μου εαυτό, για να μπορώ σήμερα να είμαι εδώ μπροστά σας και τουλάχιστον να συνεχίσω να πιστεύω ότι μεγαλύτερη δύναμη από το ρεπορτάζ δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη, τίποτα άλλο. Το ρεπορτάζ όταν είναι αληθινό. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Τώρα λοιπόν σήμερα θα μάθετε γιατί τρεις οικογένειες υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο να κυβερνάνε, πολιτικές, και τρία τζάκια και 10 τζάκια επιχειρηματικά. Δεν λέω για τους καινούριους,
από τους μεγάλους επιχειρηματίες αυτού του τόπου. Με τα μεγάλα 38 ονόματα, τα οποία θα περιλάσουν τώρα και θα δείτε τι ακριβώς συνέβαινε. Θέλω να σας πω ότι, το λέω κυρίως για όσους ασχολούνται με τα οικονομικά, ότι η Εθνική Τράπεζα, η οποία μαζί με την Τράπεζα της Γαλλίας εγγυώνται την αξία αυτής της μετοχής, κατά καιρούς στους ετούντες για να πάρουν τα χρήματά τους και να εξαργυρώσουν τις μετοχές τους, έδωσε 2 ή 3 διαφορετικές απαντήσεις επικαλούμενοι διάφορους νόμους. Ένας από αυτούς τους νόμους, τον οποίο πρόσφατα στην περίπτωση οικογένεια Σόρα, υπόθεση την οποία χειρίζεται ο κύριος Ελευθερίου, μία από τις πρόσφατες απαντήσεις ήταν η επίκληση του νόμου 1844. Ο νόμος 1844 είναι ο πρώτος νομισματικός νόμος της χώρας μετά την απελευθέρωση. Ο νόμος αυτός δεν λέει τίποτα για το χρυσό και τα χρυσά γαλλικά φράγκα. Αλλά το σημαντικότερο σε αυτή την υπόθεση είναι το εξής. Ότι η Τράπεζα της Ανατολής συγχωνεύτηκε το 1932 με την Εθνική Τράπεζα. Ήταν θυγατρική της Εθνικής. Ο πλούτος της ήταν γύρω στα 82 ή 83 εκατομμύρια, 83,5 εκατομμύρια χρυσές γαλλικές λίρες. Το ποσό είναι λιγιώδες. Αν σκεφτείτε ότι 125 χρυσά γαλλικά φράγκα σήμερα αξίζουν 670 δισεκατομμύρια ευρώ, φανταστείτε τι αξία, τι πλούτο είχε η τράπεζα αυτή με 83,5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι ο ασθενέστερος συγχώνευσε τον ισχυρότερο, ενώ η Τράπεζα της Ανατολής ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ή αν θέλετε για να τραβήξει το χρήμα από τους Έλληνες της Διασποράς από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια, γιατί η Ελλάδα χρειαζόταν λεφτά για επενδύσεις. Την ώρα που η Τράπεζα της Ανατολής ήταν ισχυρότατη και η Εθνική Τράπεζα παρέπε εκείνη την εποχή, αν ανοίξετε την ιστορία θα το δείτε αυτό, και μάλιστα υπάρχει ένας ωραίος νόμος της Εθνικής Τράπεζας που τα γράφει αυτά εξαιτίας κάποιων λαθών του Πεσμαζόγλου τότε που ήταν διοικητής της τράπεζας, ο ασθενέστερος απορρόφησε τον ισχυρότερο. Και στην περίπτωση αυτή, όταν συγχωνεύονται δύο τράπεζες ή δύο οργανισμοί τέτοιοι, γίνεται καθάριση. Είναι μια πράξη χωρίς την οποία, εάν δεν γίνει αυτή η πράξη, δεν υπάρχει συγχώνευση. Συμφωνούμε ως εδώ? Η συνηθισμένη πρακτική, κύριε Δραφυλόπουλε, είναι όταν υπάρχει μια συγχώνευση να αποτιμάται η αξία του ενός, να αποτιμάται η αξία του άλλου και να εκδίδονται νέες μετοχές. Με κάποιες σχέσεις ανταλλαγής. Με κάποιες σχέσεις ανταλλαγής. Αυτή η πράξη λοιπόν... Η οποία ακυρώνει τις παλιές βέβαια. Η πράξη λοιπόν η οποία ακυρώνει όλες τις παλιές λέγεται καθάριση. Η εκαθάριση, για όσους γνωρίζουν απλά νομικά, είναι η βασική πράξη χωρίς την οποία δεν υπάρχει συγχώνευση μεταξύ δύο τραπεζών. Βάσει αυτής λοιπόν της εκαθάρισης που η ΜΕΝ Εθνική επικαλείται ότι έγινε το 1936, εμείς σήμερα θα αποδείξουμε ότι δεν έγινε ποτέ. Η μετοχή αυτή συνεχίζει να έχει την αξία της και δυνητικά να έχει αποκτήσει αυτή την τεράστια υπεραξία, η οποία βέβαια αγγίζει σήμερα ηλικιώδη ποσά. Πολλοί συνδέουν την ιστορία αυτή με τη φτώχεια που δέρνει σήμερα τη χώρα μας και προσπαθούν επικοινωνιακά να εκμεταλλευτούν το γεγονός και να δημιουργήσουν μια ανεκδοτολογία γύρω από την αξία αυτής της μετοχής. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι για μας το ένα από το άλλο είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Βεβαίως και θα μας ενδιέφερε να υπάρχουν και να μπορούν να δοθούν αυτά τα χρήματα, γιατί αυτά τα χρήματα υπάρχουν, όπως ξέρετε. Και όπως γνωρίζετε, διότι για να είναι σε χρυσό, ήταν, αν θέλει ο κύριος Ελευθερίου να με βοηθήσει, ήταν 562 τόνοι χρυσού. Νομίζω ότι κάπου τόσο είναι. Είναι περίπου 565 τόνοι χρυσού. 562 τόνοι χρυσού. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 120-130 τόνους χρυσού, η Τράπεζα της Ανατολής τότε, εκείνη την εποχή, είχε 562 τόνους χρυσού. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χρυσός αυτός κάπου πήγε. Και δεν είναι ο χρυσός που πήραν οι Γερμανοί. Πολύ φοβάμαι ότι βρήκαν πολύ λίγο χρυσό σε αυτόν τον τόπο. Είναι ο χρυσός ο οποίος περιήλθε στα χέρια των μεγαλομετόχων της Εθνικής Τράπεζας εκείνη την εποχή, οι οποίοι ποιοι ήταν, κύριε Ελευθερίου? Ποιοι ήταν οι μεγαλομέτοχοι της Εθνικής εκείνη την εποχή? Όταν έγινε η ίδρυση ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η τότε Deutschland Bank.
όπου συμμετείχαν με 50% συμμετοχή στην ίδρυση της εταιρείας, με 10 εκατομμύρια. Ακολούθησαν διάφορες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να μπουν και οι ιδιώτες. Ένας από τους ιδιώτες αυτούς είναι και η οικογένεια Σόρα, που έφτασαν μέχρι σήμερα. Εκτός, λέω, από τους... ιδιώτες. Ποια οικογένεια και ποιοι ήταν οι ισχυροί μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας εκείνη την εποχή? Από τα στοιχεία που υπάρχουν και δεν αμφισβητείται, πιστεύω, το 1864 η μεγαλύτερη οικογένεια η οποία ήταν ο βασικός ιδιοκτήτης της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος ήταν η οικογένεια Rothschild. Είναι δηλαδή η ίδια οικογένεια που σήμερα με τα τραπεζικά της συστήματα δικτυωμένη παντού απαιτεί τα χρήματα αυτά και τα υπέροχα ποσά από τη χώρα. Το 1932-36 ήταν η διβασική μέτοχη, γιατί είπατε, γιατί πήγε 1834. Αν μου επιτρέπετε, η πρώτη τράπεζα που έγινε στην Ελλάδα έγινε το 1832 από τον Καποδίστρια και ονομαζόταν Ελληνική Χρηματιστριακή Τράπεζα. Ήταν η πρώτη τράπεζα που πήρε δάνειο από το εξωτερικό από τις ηγέτιδες δυνάμεις της εποχής. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν, διότι οι ίδιοι που την εδάνησαν της τράβησαν το χαλί και χάθηκε. Το 1861 λοιπόν, λίγο μετά είχαμε και μια πτώχευση, ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με βασικό μέτοχο πάνω από το 50% την οικογένεια Rothschild. Με αποτέλεσμα από τότε η οικογένεια αυτή να βρίσκεται στα πράγματα της ελληνικής εθνικής οικονομίας. Έχοντας το μάλιστα η Εθνική Τράπεζα, το λεγόμενο εκδοτικό προνόμιο. Θέλω σε αυτό το σημείο να βάλετε την άνω τελεία σας, γιατί από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, και αυτά όφυλα να σας τα εξηγήσω, αρχίζει το ρεπορτάζ. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, σύντομα, πολύ σύντομα, να σας πω ότι από τους σοβαρότερους ιδιοκτήτες συμμετοχών, κυρίως από κληροδοτήματα σήμερα, είναι ένας από τους σημαντικότερους πνευματικούς συλλόγους της Ελλάδας, της Αθήνας, η Ακαδημία Αθηνών και το Κοριαλένιο Ίδρυμα στην Κεφαλονιά, το οποίο διαθέτει 322 μετοχές. Της Ανατολής. Μιλάμε για ιδιοκτήτες, για κατόχους τέτοιων αυτών των μετοχών και μια μεγάλη ελληνική τράπεζα. Από το 1932 που η Τράπεζα της Ανατολής συγχωνεύτηκε με τη Μητρική της Εθνικής, η αξία της μετοχής σύμφωνα με τον κάτοχο τέτοιων μετοχών, τον κύριο Αρτέμι Σόρα, είχε εκτοξευθεί στα 670 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια δεν τα λέει ο Σόρας αυτά. Τα λένε οι δύο Αμερικανοί καθηγητές κατ' εκτίμηση, οι οποίοι βέβαια δεν δεσμεύονται για το αν η μετοχή σήμερα διατηρεί στο ακέραιο την αξία της ή αν έχει αλλοιωθεί η αξία της από αλλαγές που έγιναν νομικής φύσεως. Εμείς, επαναλαμβάνω, αυτό αποδεικνύουμε σήμερα και αυτό θα δείτε. Σήμερα η Εθνική ισχυρίζεται πως η αξία των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής έχει εκμηδενιστεί. Όμως οι μετοχές αυτές ήταν σε χρυσό και εγγυητής κάθε τέτοιας μετοχής, όπως σας είπα και νωρίτερα, ήταν η Τράπεζα της Γαλλίας. Η οικογένεια, μία παρέα εν πάση περιπτώσει, με επικεφαλής αυτήν την οικογένεια, δώρησαν 4 μετοχές σε μία και μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία κατέθεσε σχετικά έγγραφα σε φορεία της Πάτρας, ώστε να εισπραχθούν οι φόροι και ουσιαστικά να νομιμοποιηθεί η μετοχή. Όμως οι μετοχές, σύμφωνα με την άποψη της Εθνικής, δεν έχουν καμία αξία. Πάμε στο ρεπορτάζ. Η αποκάλυψη της Ζούγκλα GR για τη μετοχή Μαμούθ της Τράπεζας της Ανατολής ευνηδίασε τους τραπεζικούς κύκλους και άφησε άφωνη την κοινή γνώμη. Σημαντικό πρόσωπο στην υπόθεση ο δικαιούχος Αρτέμις Σόρας, ο οποίος έχει δωρήσει 4 από τις 40 μετοχές που διαθέτει στη μη κερδοσκοπική εταιρεία END, καταθέτοντας μάλιστα το αποδεικτικό της δωρεάς στην τρίτη εφορία πατρών, προκειμένου το κράτος να εισπράξει τον αναλογούντα φόρο. Η εφορία παρέπεμψε το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου και εκκρεμεί. Όπως εκκρεμεί και μια σαφής απάντηση της Εθνικής Τράπεζας για το λόγο για τον οποίο αρνείται να αναγνωρίσει την εγκυρότητα των συγκεκριμένων μετοχών. Αυτή είναι η μετοχή, κύριε. Μάλιστα. Ορίστε. Αυτή η μετοχή, αυτή εδώ η μία μετοχή. Η αξία της είναι φωτοκόπια, αυτή είναι η πραγματική, Μάκη. Ακούστε με λίγο. Γιατί είναι πραγματική σε δισεκατομμυρίουχους. Αυτή η μετοχή που είναι πραγματική των 123 χρυσών λιρών Γαλλίας, της οποίας εγγυάται εκτός από την Ελληνική Τράπεζα, η Τράπεζα της Γαλλίας είναι εγγύτρια. Ακούστε τώρα, αυτή η μετοχή
αξίζει 670 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μία. Η μετοχή. Αυτή, λοιπόν, ναι. Ας δούμε τι ακριβώς αποκάλυψε η Zoogla.gr. Το 1904 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύει την Τράπεζα της Ανατολής. Το 1932 η Τράπεζα της Ανατολής εξαγοράζεται και συγχωνεύεται με τη μητρική της, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά τον ισχύοντα νόμο, επιβάλλεται να διενεργηθεί εκαθάριση. Τρεις εκαθαριστές αναλαμβάνουν την υπόθεση κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Τράπεζας της Ανατολής. Η εκαθάριση όμως δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Σήμερα η Εθνική Τράπεζα ισχυρίζεται πως η αξία των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής έχει εκμηδενιστεί, επικαλούμενη νόμο του 1944 σχετικό με την νομισματική διαρρύθμιση της δραχμής. Όμως οι μετοχές αυτές ήταν σε χρυσό. Η αναφορά είναι σαφής και εγγυητής κάθε τέτοιες μετοχής ήταν και είναι η Τράπεζα της Γαλλίας. Η οικογένεια Σόρα δεν το βάζει κάτω. Έρχεται σε επαφή με ειδικούς επιτραπεζικών θεμάτων και νομικούς και οικονομικούς παράγοντες. Κάθε μετοχή σε χρυσό της Τράπεζας της Ανατολής αποτιμάται σήμερα στα 670 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα δεν σταματά εδώ. Με μια σειρά συνεντεύξεων αποκαλύπτεται, όπως θα δείτε και στη συνέχεια της εκπομπής, ότι όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις γνώριζαν όχι μόνο την ύπαρξη, αλλά και την αξία των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής. Το 1932 αποφασίζεται η συγχώνευση των δύο τραπεζών, Ανατολής και Εθνικής, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα με την παρουσία μόλις του 47% των μετόχων και όχι του 51%, όπως όριζε ο νόμος. Συνήθως σε αυτή τη χώρα τα πράγματα γίνονται σχετικά νόμιμα, έως και νομιμοφανή. Το ηθικό δεν είναι, το νόμιμο δεν είναι και ηθικό, τα γνωρίζετε αυτά. Και όπως είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός μας, ο μεγαλύτερος εχθρός της κυβέρνησής του είναι η νοοτροπία. Αυτή ήταν ίσως η μόνη και μεγάλη αλήθεια που είπε, γιατί λεφτά κατά τα άλλα δεν υπήρχαν. Με την εξαγορά θα έπρεπε να προσδιοριστεί η αξία του ενεργητικού της Τράπεζας Ανατολής, δηλαδή η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας της. Σε αυτό το ποσό θα έπρεπε να προσθεθεί το παθητικό της τράπεζας, το οποίο, προσέξτε, βάσει του τελευταίου ισολογισμού του 1932 ήταν 83,5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, ώστε να αποζημιωθούν οι μέτοχοι, οι αποχωρούντες μέτοχοι. Στη συνέχεια όμως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Πάμε να το δείτε. Απριλίου 1932, με την Ελλάδα βυθισμένη στα χρέη και το κράτος να αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή τους, ο τότε κυβερνήτης της χώρας, Ελευθέριος Βενιζέλος, κηρύσσει στάση πληρωμών και πτώχευση. Είναι η ίδια περίοδος που η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σε μια προσπάθεια να ισχυροποιήσει τη θέση της, αποφασίζει να συγχωνεύσει τη θυγατρική της Τράπεζα Ανατολή. Ένα ισχυρότατο τραπεζικό ίδρυμα με δεκάδες υποκαταστήματα στο εξωτερικό, κυρίως στην Αίγυπτο, όπου αντίθετα με την Ελλάδα επικρατούσε μεγάλη οικονομική ευρωστία. Για την ιστορία αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 1932, όταν και συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανατολής, προκειμένου να εγκριθεί η συγχώνευση, δεν ήταν παρόντες ούτε καν οι μισοί μέτοχοι. Όπως διαβάζουμε στο ΦΕΚ, από το σύνολο των κατόχων των 280.000 μετοχών, στη συνέλευση ήταν παρόντες οι κάτοχοι μόλις των 133.972 μετοχών. Παρ' όλα αυτά, η συγχώνευση υπογράφηκε, αφήνοντας ένα βασικό ερώτημα προς απάντηση. Ποιος και με ποιο τρόπο θα υπολόγιζε την αξία κάθε μετοχής, προκειμένου να αποζημιωθούν οι μέτοχοι που θα αποχωρούσαν? Γι' αυτό τον υπολογισμό θα έπρεπε να εξεταστούν δύο βασικά στοιχεία: το κεφάλαιο και τα αποθεματικά της Τράπεζας Ανατολή, που βάσει του τελευταίου ισολογισμού του 1932 αντιστοιχούσαν σε 83,5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, και από την άλλη τα περιουσιακά της στοιχεία. Με απλά λόγια, κατά τη συγχώνευση των δύο τραπεζών θα έπρεπε να γίνει μια πρόσθεση. Τα 83,5 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων, που μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει το ύψος της. Το ποσό που θα έβγαινε από την πρόσθεση θα ήταν και η συνολική αξία της τράπεζας. Στη συνέχεια, η αξία της τράπεζας θα έπρεπε να διαιρεθεί με το σύνολο των 280.000 μετοχών και οι μέτοχοι που θα αποχωρούσαν θα έπρεπε να πάρουν τα χρήματα που τους αναλογούσαν βάσει του αριθμού των μετοχών που είχε ο καθένας. Έγιναν όμως έτσι τα πράγματα? Έγιναν έτσι τα πράγματα. Τον Απρίλιο του 1932 δίνεται εντολή συγχώνευση των δύο τραπεζών. Και μπαίνουν μέσα στην τράπεζα τρεις εκαθαριστές για να γίνει η εκαθάριση και να αποδοθεί στον κάθε μέτοχο το αναλογούν ποσόν ή να αλλάξουν οι μετοχές, να γίνει αυτό δηλαδή που πρέπει νόμιμα να γίνει. Μέχρι το 1935 η εκαθάριση δεν έχει γίνει. Και οι εκαθαριστές, με επιστολή τους που έχουμε στα χέρια μας, διαμαρτύρονται. Γιατί δεν προχωράει η εκαθάριση. Και ξαφνικά,
το Δεκέμβριο του 1936 αποδεσμεύει τους εκαθαριστές η Εθνική Τράπεζα με το «Έτσι θέλω», λέγοντας ότι έχει αποτιμήσει την αξία των μετοχών και των περιουσιακών της στοιχείων και ότι δεν χρειάζεται πλέον. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι αστιότητες, διότι δεν μπορείς να απολύσεις τους εκαθαριστές χωρίς να ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Παραμένει μυστήριο μέχρι και σήμερα, γιατί ποτέ δεν ανακοινώθηκε το ύψος της αξίας αυτής της περιουσίας, γιατί ποτέ δεν ενημερώθηκαν οι μέτοχοι και γιατί ποτέ δεν χαρακτηρίστηκε επισήμως ολοκληρωμένη εκαθάριση με ΦΕΚ, αν πράγματι είχε ολοκληρωθεί. Λέει σήμερα η Εθνική Τράπεζα ότι το 1936 ολοκληρώθηκε η εκαθάριση. Δείτε το ρεπορτάζ και προσέξτε από εδώ και πέρα, γιατί τα στοιχεία είναι όχι μόνο συντριπτικά, είναι συγκλονιστικά για αυτό που συνέβη. Η συγχώνευση της Τράπεζας Ανατολή με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ήταν πλέον γεγονός. Μοναδική εκκρεμότητα, η λεγόμενη εκαθάριση, για την οποία ορίστηκαν τρεις εκαθαριστές. Ποια ήταν η αποστολή τους? Να εκτιμήσουν πόσο αξίζει η ακίνητη και κινητή περιουσία της Τράπεζας Ανατολή, ώστε να αποζημιωθούν αναλόγως οι μέτοχοι που θα αποχωρούσαν. Προσέξτε τώρα. Η εκαθάριση αρχίζει το 1932 με προοπτική, όπως όριζε ο νόμος, να ολοκληρωθεί εντός διετίας και με το δικαίωμα παράτασης ενός ακόμη έτους. Αυτό ακριβώς έγραφαν τότε και οι ίδιοι εκαθαριστές σε επιστολή τους. Κατά τη σύμβαση της συγχωνεύσεως ορίζεται ότι η ειδική εκαθάρισης θέλει ενεργηθεί εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών. Άρα 1932 συν 2 έτη 1934. Μόνο που η εκαθάριση δεν ολοκληρώθηκε στο τέλος του 34, ούτε καν το Δεκέμβριο του 35, αφού όπως προκύπτει από την επιστολή των εκαθαριστών, το δικαίωμα παρατάσεως απομένει στην ανεξέλεγκτον κρίση της Εθνικής Τραπέζης, η οποία δεν εθεώρησε σκόπιμο να περατώσει εντός τριετίας την εκαθάριση συμφώνω στον ανωτέρο άρθρο του συμβάσεως. Οι ειδικοί εκαθαριστές επισημαίνουν με ιδιαίτερη σαφήνεια το γεγονός ότι η εκαθάριση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί τρία χρόνια μετά, δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε δική τους υπαιτιότητα, αλλά στις καθυστερήσεις της ίδιας της Εθνικής Τράπεζας. Και έτσι φτάνουμε στο 1936, με αυτό το χειρόγραφο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει απόψε ο κίτρινος τύπος στις 23 Δεκεμβρίου του έτους, ο Θήτα Μπογδάνος, τότε διευθυντής τμήματος της Εθνικής Τράπεζας, διέκοψε τη διαδικασία και αποδέσμευσε οριστικά τους εκαθαριστές. Όπως διαβάζουμε, ο αντιπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζης της Ελλάδος γνωρίζει στους ειδικούς εκαθαριστάς ότι η αποστολή αυτών έληξε, τερματιστέντος του προσδιορισμού των τιμών ρευστοποίησεως άπαντος του απομείνοντος ενεργητικού της Τράπεζης της Ανατολής. Με απλά λόγια, η Εθνική Τράπεζα έδιωξε τους εκαθαριστές, ισχυριζόμενοι ότι υπολογίστηκε η αξία της περιουσίας της Ανατολής και για την ακρίβεια ότι υπολογίστηκε το πόσο μπορεί να ρευστοποιηθεί, να απολυθεί δηλαδή η περιουσία της Ανατολής. Και εδώ είναι το σημείο που προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων. Ποια ήταν τελικά η περιουσία της Ανατολής και γιατί ποτέ και πουθενά δεν αναφέρθηκε αυτό το χρηματικό ποσό? Δεύτερο, με ποιο τρόπο υπολογίστηκε, με ποια κριτήρια? Τρίτο, ενημερώθηκαν οι μέτοχοι και κυρίως αυτοί που θα αποχωρούσαν και έπρεπε να πάρουν ζεστό χρήμα? Τέταρτο, είναι τυχαίο ότι ποτέ δεν δημοσιεύτηκε ΦΕΚ που επισήμως να χαρακτηρίζεται την εκαθάριση ολοκληρωμένη, γιατί η Εθνική αρκέστηκε σε ένα απλό χειρόγραφο? Και πέμπτο, τελικά η εκαθάριση ολοκληρώθηκε ή όχι? Κύριε Ελευθερίου, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό το σημείο? Ναι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, ο κύριος Ελευθερίου είναι δικηγόρος μίας εκ των οικογενειών που είναι κάτοχοι των μετοχών και διεκδικούν σήμερα την αξία των μετοχών τους. Να κάνω κάποιες επισημάνσεις και συμπληρώσεις στο ρεπορτάζ που έχετε κάνει. Το 1932 αποφασίζεται η συγχώνευση των δύο τραπεζών με απορρόφηση διαεξαγοράς. Εξαγοραζόμενη είναι η Τράπεζα Ανατολής, εξαγοράζουσα και απορροφούσα είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ήταν και μέτοχος της Τράπεζας Ανατολής. Είχαν ληφθεί, σύμφωνα με τον νόμο ως ορίζοντο, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων για να συμφωνηθούν δύο εταιρείες και ορίζεται συγκεκριμένα στη Σύμβαση Συγχωνεύσεως σπονδυλωτά πώς θα διεξήγεται η πράξη της εκαθάρισης και συγκεκριμένα με ένα και μοναδικό σκοπό, για να προσδιοριστεί το τίμημα εξαγοράς. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, επειδή έχουν μεγάλη νομική και ιστορική αξία αυτά που πρέπει να πω, για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις πεπλανημένες και δεδομένου ότι πολλοί ευτελίζουν την συγκεκριμένη υπόθεση στο βαθμό που θεωρούν ότι είναι μια υπόθεση η οποία ανασύρεται από τον ντουλάπι ή ότι ανασύρεται σκόπιμα αυτή τη χρονική περίοδο ή ότι αποβλέπει αλλού. Αυτή η υπόθεση είναι μια νομική υπόθεση όπου η οικογένεια Σόρας την ερευνά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Εμείς έχουμε κάνει εξώδικη πρόσκληση δήλωση στην Εθνική Τράπεζα 2 φορές, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2011. Η Εθνική Τράπεζα δεν θεώρησε σκόπιμο να απαντήσει.
Το αντικείμενο της εξωδίκου προσκλήσεως ήταν συγκεκριμένο, με αναφορά προσκλήσεως να μας δώσει στοιχεία για την εκαθάριση. Δεν υπήρξε καμία απάντηση. Τουναντίον μας δόθηκε μία απλή δήλωση, η οποία στάλθηκε ταχυδρομικό στον κύριο Σόρα στην Πάτρα, με την οποία δεν κάνουν καμία αναφορά για εκαθάριση παρά μόνο για συγχώνευση, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει χρηματική απέτηση, το επισημαίνω αυτό το στοιχείο, η οποία όμως έχει παραγραφεί, άλλος έχει υποπίσει στο νόμο 1844. Και ενώ συμβαίνει αυτό, εν αγνία μας δημιουργείται αυτή η έκρηξη από την δημοσιογραφική έρευνα και ότου θαύματος, 21/9/2011, για πρώτη φορά η Εθνική, στο δελτίο τύπου το οποίο βγάζει, κάνει για πρώτη φορά αναφορά περί εκαθάρισης. Κυρίες και κύριοι, η Εθνική Τράπεζα, το θέμα αποκάλυψε η Zoogla.gr, η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, με επανειλημμένα δημοσιεύματα, πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα, και μόνο τότε, όχι στις οχλήσεις των μετόχων και ουσιαστικά των πελατών, αλλά στην όχληση για λόγους επικοινωνιακούς του δημοσιεύματος, εκδίδει το ακόλουθο δελτίο τύπου, το οποίο επικαλείται την εκαθάριση του 1900, την ανύπαρκτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, εκαθάριση του 1936. Παρακαλώ. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα μετά τις αποκαλύψεις της Zoogla.gr, ουσιαστικά υποστηρίζει ότι η εκαθάριση της συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1936. Ενώ στη συνέχεια καθορίστηκε και η τιμή της κάθε μετοχής, η οποία τελικά, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, εκμηδενίστηκε. Στην ανακοίνωσή της στις 21 Σεπτεμβρίου, η Τράπεζα χαρακτηρίζει ανύπαρκτο το θέμα των απαιτήσεων των κατόχων των μετοχών, αφού, όπως διευκρινίζει, το έτος 1932 υπεγράφει σύμβαση συγχώνευσης διεξαγοράς της Τράπεζας Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η σύμβαση αυτή εγκρίθηκε με την υπουργική απόφαση 72-186 στις 5 Δεκάτου του 1932. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης συγχώνευσης, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, η Εθνική Τράπεζα ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στους μετόχους της Τράπεζας Ανατολής ως τίμημα εξαγοράς το ποσό των 200 δραχμών και όχι σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα αναμετοχή. Από το ποσό αυτό, οι 50 δραχμές ήταν το τίμημα εξαγοράς της πελατείας της Τράπεζας Ανατολής και οι 150 δραχμές ήταν προκαταβολή έναντι του προϊόντος της ειδικής εκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής. Η ειδική εκαθάριση ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1936 και το αποτέλεσμά της όχι μόνο δεν κάλυψε τις προκαταβληθήσεις 150 δραχμές αναμετοχή, αλλά άφησε και υψηλό ποσό άνοιγμα σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας. Έτσι, πέραν των αρχικώς καταβληθήσεων 200 δραχμών αναμετοχή, καμία άλλη καταβολή δεν έγινε, ούτε θα γινόταν στο μέλλον προς τους στέως μετόχους Τράπεζας Ανατολής, αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Η Εθνική Τράπεζα σημειώνει τέλος ότι η τιμή των μετοχών ουσιαστικά εκμηδενίστηκε και κάθε απέτηση των μετόχων έχει παραγραφεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Συνακόλουθα με την εξαγορά, όλες οι μετοχές της Τράπεζας Ανατολής ακυρώθηκαν και οι όποιοι νόμιμοι δικαιούχοι τους είχαν πλέον μόνο χρηματική απέτηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να λάβουν το ανωτέρω τίμημα των 200 δραχμών αναμετοχή. Αυτές οι απαιτήσεις, όπως και κάθε άλλη χρηματική απέτηση, υπήρξαν στο καθεστώς του νόμου 18 του 1944, με τον οποίο ορίστηκε σχέση ανταλλαγής μίας νέας δραχμής για κάθε 50 δισεκατομμύρια προϋφιστάμενες δραχμές, και έτσι ουσιαστικά εκμηδενίστηκαν. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, οι απαιτήσεις εκείνες έχουν παραγραφεί. Κυρίες και κύριοι, στα χέρια μου έχω ένα μαγικό χαρτί, το οποίο έχει 4-5 κωδικούς πολύ συγκεκριμένους. Οι κωδικοί αυτοί θα αποκαλυφθούν σήμερα, όπως θα αποκαλυφθεί και τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους κωδικούς. Είναι κωδικοί λογαριασμών της Τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας. Επειδή θεωρώ ότι είναι ένα από τα σοβαρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, έστω και την ίστατη στιγμή, ελπίζω ότι θα δοθεί μια σοβαρή απάντηση. Διότι σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, ενώ η καθάριση φαίνεται να έχει γίνει το 1936, χωρίς αυτή να έχει ανεβρεθεί μέχρι σήμερα σε κανένα ΦΕΚ από τότε μέχρι σήμερα, αυτό και όχι του ιδίου έτους που έπρεπε να έχει δημοσιευθεί, χρόνια αργότερα προκύπτει από επιστολές μετόχων που έχουμε στα χέρια μας ότι ο χειρισμός της Εθνικής Τράπεζας χαρακτηρίστηκε από αδικαιολόγητη και ύποπτη μυστικότητα. Είναι ενδεικτική μια επιστολή προς την Εθνική ενός Κολονακιώτη μετόχου το 1939, παρακαλώ, 3 χρόνια μετά το 1936,
ο οποίος εγγράφως ρωτά επανειλημμένα ποια είναι η έκβαση σε καθάριση και γιατί δεν έχει γίνει και γιατί δεν έχει ενημερωθεί τόσα χρόνια. Στο ίδιο μήκος κύματος και επιστολή με ημερομηνία 1940. Λίγο πριν την εισβολή των Γερμανών στη χώρα μας. Του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Εθνικής Βόλου, ο οποίος ρωτούσε, ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Βόλου της Εθνικής, τα κεντρικά για λογαριασμό συντοπίτη του μετόχου, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση και πότε θα αποζημιωθούν οι μέτοχοι. Αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά, αμέσως μετά, από αυτά θα δείτε δύο υπέροχες συνεντεύξεις ενός ανθρώπου, μεγαλοεπιχειρηματία της εποχής εκείνης, ο οποίος, αν και ασθενής και ταλαιπωρημένος σήμερα, αποφάσισε να δώσει συνέντευξη και να αποκαλύψει τα μεγάλα του μυστικά. Είναι συγκλονιστικά, διότι ο άνθρωπος αυτός πέρασε από σχεδόν όλα τα πρωθυπουργικά γραφεία. Από το γραφείο του Γεωργίου Ράλη, από το γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου, από το γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στον οποίο μάλιστα και στην κόρη του Ντόρα Μπακογιάννη παρέδωσε δύο φακέλους από Έλληνες δωρητές για χαμηλότοκο δάνειο μέσω των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής για την ανοικοδόμηση του έρημου αυτού κράτους, το οποίο υποτίθεται ότι είχε ταλαιπωρηθεί από την εξουσία του Παπανδρέου. Απίστευτες ιστορίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκλήθη από τον τότε Διευθυντή Παπαθεοδόρου της Νέας Δημοκρατίας στο στρατηγό, ήταν φίλος του προσωπικός και έπαιξε τον ρόλο του κομιστή. Ένας άνθρωπος ο οποίος με τον Αβέροφ εκείνη την εποχή φιλοδοξούσε να κατασκευάσει το πρώτο εργοστάσιο αεροπλάνων στην Ιγουμενίτσα, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την υπόσχεση των Αμερικανών ότι σε 5 χρόνια από την έναρξη του εργοστασίου αυτού η Ελλάδα θα έπαιρνε και το know-how για την κατασκευή των μηχανών, τις τουρμπίνες δηλαδή, για τις τουρμπίνες αυτές αναφέρομαι, των αεροπλάνων. Όλα τα άλλα έργα, τα οποία θα απολαύσετε σε λίγο, έγιναν. Και έγιναν με αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που κάνει ο άνθρωπος αυτός. Έγιναν με τα χρήματα των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής. Τα μεγάλα έργα ήταν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ένα. Ο ηλεκτρικός, δεύτερο. Το καλλικοποιείο, τρίτον. Το εργοστάσιο χημικών Πειραιά, τέταρτον. Και άλλα, τα οποία θα τα δείτε σε λίγο, από τον ίδιο τον αυτόπτη μάρτυρα όλων αυτών των επεισοδίων, όλης αυτής της μυστικής διπλωματίας που πεζόταν κάτω από τα γραφεία τα πρωθυπουργικά και τα γραφεία των τραπεζών. Μισό λεπτό, Πέτρο. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι τελικά με αυτό το κόλπο στήθηκαν. Διότι αυτή ήταν η είδηση που για μένα, η συγκλονιστική είδηση. Ότι εγώ αποκάλυπτα κάτι προφανώς με το οποίο είχε στηθεί σύγχρονη Ελλάδα για να γίνουν τα μεγάλα έργα. Και είπα, επιτέλους, μία φορά συμπεριφέρθηκαν πατριωτικά. Αλλά διαψεύστηκα και πάλι. Γιατί τα έργα αυτά δεν τα πήραν οι Έλληνες. Τα πήραν η οικογένεια Λιβανού, η οικογένεια Αγγελόπουλου, η οικογένεια Μποδοσάκη. Και τώρα θα ακούσετε τους αυτόπτες μάρτυρες και όσοι ήταν μπροστά και όσους έσπευσαν, διότι αυτό το εργοστάσιο των αεροπλάνων θα γινόταν πάλι με τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Και σε λίγο μπροστά από τα μάτια σας θα παρελάσουν οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι με τη βοήθεια και την αρρώγη τότε του Τόμ Πάπας και της Αμερικανικής Πρεσβείας έβαλαν στο χέρι και έμαθαν το μεγάλο μυστικό. Το παραμύθι του σχεδίου Marshall, το οποίο ήταν για την υπόδειση στα μηχανήματα και την ένδυση, και τα χρήματα των Ελλήνων της Διασποράς, τα οποία περιήλθαν στα χέρια της οικογένειας Rothschild. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η τραγική αλήθεια του τόπου. Θα τα δείτε όμως όχι από τον δημοσιογράφο, που μπορεί να λέει παρλαπίπες, αλλά από τους πρωταγωνιστές και αυτόπτες μάρτυρες εκείνης της εποχής. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εμείς αυτά που προείπα για να περάσουμε στο ρεπορτάζ για συνεντεύξεις.
Γεγονός ήταν ένα, η εκαθάριση της Τράπεζας Ανατολή και η αποζημίωση των αποχωρούντων μετόχων θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το πολύ έως το 1935. Αλλά ως φαίνεται τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου έτσι. Η απορία για το αν η εκαθάριση έχει τελειώσει και πότε θα αποζημιωθούν οι δικαιούχοι πλανιόταν για χρόνια αργότερα μεταξύ των μετόχων. Το Μάρτιο του 1939, ο Γ. Θ. Περιστιάνης, κάτοικος Κολονακίου και ένας εκ των μετόχων της εξαγορασμένης Τράπεζας Ανατολής, ρωτά την Εθνική Τράπεζα αν τελικά έχει γίνει εκαθάριση. Φυσικά ο Κολονακιώτης ζητούσε το αυτονόητο, να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της εκαθάρισης προκειμένου να εισπράξει την αξία των μετοχών που είχε στην κατοχή του. Απάντηση όμως δεν έλαβε ποτέ. Την ίδια τύχη είχε και ένα ακόμη ερώτημα περί της εκαθάρισης του 1940. Ο τότε διευθυντής του υποκαταστήματος της Εθνικής στο Βόλο ρωτούσε τα κεντρικά αν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση για να εισπράξουν τα χρήματά του οι μέτοχοι, γιατί ενδιαφερόταν συντοπίτης του και μέτοχος. Ουδέμια απάντηση και σε αυτή την επιστολή. Με ενημερώνει ότι ο κύριος Καριώτης, ο καθηγητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν ήταν προγραμματισμένο αυτό, έκανε παρέμβαση ο ίδιος, θέλει να μιλήσει, οπότε θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε. Αλλά πριν ακούσουμε τον κύριο Καριώτη και μέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή, θέλω λοιπόν να δείτε αυτές τις απίστευτες, εκπληκτικές συνεντεύξεις από τον άνθρωπο που βρίσκεται εν ζωή σήμερα και ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτήν την ιστορία. Η πρώτη συνέντευξη δόθηκε σε μένα και δημοσιοποιήθηκε από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα Zoogla.gr. Απολαύστε την. Πήγα λοιπόν στον κύριο Παπαθανασίου, το στρατηγό, που ήταν τότε γενικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Του λέω αυτό και αυτό, προγραμματίζω αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα, ήδη το μικρό αυτό πρώτο επενδυτικό πρόγραμμα άρχισε, με καθυστέρηση του λέω, με καθυστέρησαν από εδώ, από εκεί. Γιατί μου λέει, η τράπεζα με καθυστέρησε για τβά του λέω, για κάτι διαδικασίες, μετά δεν το προχώρησε. Και γιατί όταν ήμουν εγώ στην τράπεζα, διοικητή στη Γενική Τράπεζα, που έχουμε και ανθρώπους που μου λέει δεν ερχόσουν εκεί να σου δώσουν το δάνειο. Κάποτε μου λέει είχαμε τέτοια προβληματάκια και μία τράπεζα της Ανατολής που έχουν μετοχές ορισμένοι και ορισμένοι άνθρωποι είχαν έρθει και μας είχαν κάνει πρόταση να βοηθήσουν την τράπεζα, να δανείσουν την τράπεζα, μου είπε, για να δώσουμε δάνεια σε επενδυτικά προγράμματα. Πότε αυτά, ποια χρονιά? Το 80. Εγώ δεν το έλαβα έτσι και τόσο πολύ σοβαρά όταν άκουσα κάποια τράπεζα Ανατολής. Εκείνος τι θέση είχε τότε όταν είχαν πάει από την τράπεζα Ανατολής? Ήτανε διοικητής της τράπεζας. Διοικητής, ναι. Ποιας τράπεζας? Γενική, στη Γενική Τράπεζα. Επομένως γνώριζε καλά το θέμα. Το θέμα. Διότι δεν ξέρω, αλλά κατά τα λεγόμενά του θα πρέπει να του είχαν κάνει και άλλες φορές συζητήσεις. Πάω βρίσκουμε τον Παπαθανασίου, τον στρατηγό. Τότε είχαν γίνει εκλογές το 81 κλπ. Προς το τέλος του 81 πήγα και τον βρήκα. Είχε ανέβει η κυβέρνηση Παπανδρέου πάνω. Ναι, ήταν η κυβέρνηση Παπανδρέου. Και μου λέει, εσύ ως επιχειρηματίας, άσε τι πιστεύεις ιδεολογικά κλπ, ως επιχειρηματίας μπορείς να πας να αναφέρεις το πρόγραμμα αυτό και θα σου συνιστούσα, μου λέει, να πας απευθείας στον Ανδρέα. Παίρνω μία κάρτα μου, γράφω απάνω προς τον αξιότιμον πρωθυπουργό κύριο Ανδρέα Παπανδρέου κλπ. Παρακαλώ πολύ, όπως με δεχτείτε, δια σοβαρό εθνικό ζήτημα, του είπα εγώ. Γιατί μου λέει ο Παπαθανασίου, ίσως ξέρει, μου λέει και ο ίδιος, για τις μετοχές αυτές της Τράπεζας Ανατολής
που ζητάνε τέτοια μεγάλα προγράμματα να χρηματοδοτήσουν στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχε γίνει με τον διοικητή τότε της τράπεζας που είχαν εμφανιστεί αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί δεν είχε προχωρήσει η δουλειά? Δεν είχε δώσει εντολή η κυβέρνηση. Κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση? Ήταν κυβέρνηση ο κύριος Ράλης. Έτσι μου είπε ότι δεν είχε την έγκριση της κυβερνήσεως ο Παπαθανασίου. Και μου λέει πήγαινε βρέστον και λοιπά. Δίνω ότι πάω στο Καστρί εκεί, πράγματι μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο, μου είπε ο κύριος Ανδρέας, ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, ο σημερινός μας πρωθυπουργός, να μου δώσετε εμένα την κάρτα σας, όπως τα γράφετε, και θα την μεταβιβάσω και σας παρακαλεί πολύ, περιμένετε ένα λεπτό να σας απαντήσει. Του δίνω την κάρτα, πράγματι σε ελάχιστο χρόνο, 5 λεπτά, δεν περίμενα. Και έρχεται και μου λέει, αύριο το πρωί θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να σας κλείσει ο Πρωθυπουργός ένα ραντεβού να σας δει στο Μαξίμ. Πράγματι κατά τις 10.30 με πήραν τηλέφωνο να πάω το απόγευμα στις 6.30 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμ να συναντήσω τον Πρωθυπουργό. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πήγα να συναντήσω τον Πρωθυπουργό. Μετά από προτροπή του Παπαθανασίου? Όχι. Ναι, μετά από προτροπή του Παπαθανασίου. Γιατί στο Πασόκ για το μεγάλο πακέτο. Για το μεγάλο πακέτο των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής. Ακριβώς. Ποιος το είχε αυτό το πακέτο? Πώς είπατε? Ποιος το είχε αυτό το πακέτο? Ποιος ήταν ο κάτοχος του πακέτου αυτό το. Δεν ξέρω, μου είπαν ότι το είχαν 2-3 ιδιώτες οι οποίοι μου είπαν ότι είχαν καταθέσει και άλλοι στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα. Και αυτά ήταν σε επένδυση σε γαλλικά φράγκα. Σε χρυσά γαλλικά φράγκα, έτσι είναι αυτές οι συμμετοχές. Αυτό μου είπαν. Πήγα το απόγευμα στις 6.30 στο Μέγαρο Μαξίμ, αντί να συναντήσω τον Πρωθυπουργό, συνάντησα, ήρθε στο διάδρομο ο κύριος Παπανικολάου, ο ειδικός σύμβουλος τότε του Πρωθυπουργού. Του άφησα στοιχεία συμπυκνωμένα από την τεχνοοικονομική μελέτη του νέου επενδυτικού προγράμματος 3.700 εκατομμυρίων δραχμών. Μου λέει όλα αυτά θα τα μεταφέρω στον πρόεδρο και που του είπα ότι έχω πληροφορίες για την Τράπεζα Ανατολής που υπάρχουν ορισμένοι ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν μεγάλα ποσά και λοιπά στην Ελλάδα και θα σας παρακαλέσω να μου πείτε εάν αυτό αληθεύει σε ποια τράπεζα μπορώ να απευθυνθώ. Διότι κατά κάποιον τρόπο του λέω, κύριε Παπανικολάου, από ό,τι γνωρίζω, αυτό είναι και πολιτικό το θέμα. Όταν βγήκε, τι μου λέει, αύριο στις 10 η ώρα να πάτε να συναντήσετε στη Βουλή το κύριο Λιβάνη. Ο κύριος Λιβάνης μου λέει ναι, είμαι ενήμερος του θέματος. Ενήμερος ποιου θέματος ήταν? Του θέματος του επενδυτικού προγράμματος ή των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής? Όχι, και τα δύο. Αν μπορούσα να χρηματοδοτηθώ μέσω τραπέζης που θα είχαν
καταθέσεις οι κάτοχοι των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής. Κεφάλαια. Ναι. Αυτό ήταν, και αυτός ήταν και ο σκοπός που πήγα περισσότερο στον Ανδρέα. Αφού μου λέει λοιπόν ο κύριος Λιβάνης, πέρασε στον απέναντι κύριο, στο τάδε γραφείο, δεν πήγα κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σηκώθηκα και έφυγα. Διότι δεν ήμουν άσχετος των πολιτικών διεργασιών και πολιτικών κινήσεων. Ήξερα. Μου μιλήσατε για κάποιον δωρητή που ήθελε να σώσει την πατρίδα. Είχα καταλάβει στην πρώτη μας κουβέντα ότι κάποιος προσέφερε αυτές τις μετοχές. Ναι. Και επί κυβερνήσεως Ράλη μου είχατε ναι, πει. Ναι. Και επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη τώρα. Ναι. Αυτός τι το ήταν, ένας δωρητής, ήταν πολύ κάτοχοι. Από ό,τι ξέρω και μου με πληροφόρησε και ο κύριος Παπαθανασίου, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει το εξής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση θα κάνει κάποια πρόσκληση, διαδικασία εθνικού δανεισμού, θα σου στείλω μια επιστολή και σε παίρνω, μου λέει τώρα, εγώ καθόμουν μέχρι αργά, μέχρι 2 η ώρα, γύρω στη 1:30 με πήρε από Ουάσιγκτον το βράδυ. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για εθνικό δανεισμό, αύριο φεύγει η ανιψιά μου από εδώ. Από την Ουάσιγκτον. Και θα της δώσω μία επιστολή την οποία θα κλείσετε ραντεβού στην Κηφισιά εκεί του Βάρσου που μένει εκεί κοντά, το ζαχαροπλαστείο, να σου τη δώσει. Αυτή η επιστολή μου λέει αφορά για εθνικό δανεισμό και προτάσεις αυτών που κατέχουν ορισμένες μετοχές της Τράπεζας Ανατολής. Αυτό έχει σημασία. Αυτό μου είπε προφορικά στο τηλέφωνο. Και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή αυτοί οι οποίοι, μάλιστα συμπληρώνει, αυτοί οι οποίοι κατέχουν τις μετοχές αυτές, είναι, θα είναι και χαμηλότοκο, πολύ χαμηλότοκο το δάνειο, το οποίο θα πραγματοποιήσει η κυβέρνηση για εθνικό δανεισμό. Παίρνω τηλέφωνο την άλλη μέρα το πρωί στα γραφεία Ριγίλης, στο τηλέφωνο, και ζήτησα την κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, της λέω, θα σας παρακαλέσω πολύ να μου κλείσετε ένα ραντεβού με τον πρόεδρο. Πράγματι, μετά από καμιά ώρα με παίρνει τηλέφωνο και μου κλείνει ραντεβού. Την άλλη μέρα να πάω να παραδώσω την επιστολή. Πάω την άλλη μέρα, ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γραμματεύς. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, λοιπά. Τα κοινωνικά τώρα. Λοιπόν, αυτή την επιστολή της λέω, κυρία Ντόρα, μου έστειλε ο κύριος Παπαθανασίου, ο οποίος για να επισπεύσουμε, από ό,τι μου είπε, είναι επίουον για τον εθνικό δανεισμό που θέλουμε να κάνουμε, μου την έστειλε με κάποια ανιψιά του που έφευγε την ίδια μέρα από την Αμερική και ήρθε ευθές στην Αθήνα. Αλλά θα σας παρακαλέσω, θέλω να την παραδώσω εγώ ο ίδιος στον πρόεδρο. Μου λέει τώρα, κύριε Μετοχαράκη, δεν γίνεται. Θα μου την αφήσετε εμένα και εγώ θα την παραδώσω στον πρόεδρο. Μα είναι επίον, της λέω. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πρόκειται για εθνικό δανεισμό που θέλουμε να κάνουμε.
και από ό,τι έχω πληροφορηθεί προσφέρονται εθνικοί ευεργέτες, τις είπα εγώ. Οι κάτοχοι των μετοχών. Ναι, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας Ανατολής και έχουν τώρα συνεργαστεί και με την εθνική μας τράπεζα και πρέπει να το πάρει τώρα ο Πρόεδρος. Μην ανησυχείτε, θα το δώσω. Πριν βγείτε την έξω, την έξοδο θα το έχω δώσει, μου λέει κύριε Μετοχαράκη. Έκτοτε... Αγνοείται η τύχη. Αγνοείται η τύχη. Μία τελευταία φράση του συγχωρεμένου σήμερα στρατηγού. Όταν Παπαθανασίου, στρατηγού Παπαθανασίου, όταν είχε έρθει επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη από την Ουάσιγκτον, τον γάλεσαν και έγινε γενικός γραμματέας, νομίζω, στα ΕΛΤΑ, ήταν γενικός γραμματέας, ένα βράδυ πήρε το αμάξι και ήρθε σπίτι, καθίσαμε, κουβεντιάζαμε διάφορα και του λέω, μα δεν μου λες στρατηγέ. Όχι, δεν τον είπα στρατηγό, κύριε Γενικέ, του λέω, εδώ θα με κοιτάς στα μάτια. Αυτές οι μετοχές τι έγιναν. Η τελευταία λέξη που άκουσα για αυτές από το στρατηγό Παπαθανασίου, τις έπνιξαν, μου λέει ο στρατηγός. Τις έπνιξαν. Τις έπνιξαν. Ποιοι. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν μου είπε. Τις έπνιξαν, είπε. Ναι. Φυσικά στην Ουάσιγκτον είχε μια θέση υπηρεσιακή που... Και ήταν και στο Πεντάγωνο μέσα. Και γνώριζε πράγματα και πρόσωπα. Πράγματα και θαύματα. Ποιοι τις έπνιξαν. Η δε σύζυγός του ήταν στην Αγγλική, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία γραμματεύσει σε κάποια υπηρεσία. Η κυρία Κατερίνα, η σύζυγός. Επομένως, το θέμα μου τώρα είναι πώς επνίγησαν οι μετοχές. Ναι, αυτό μου είπε. Εγώ δεν εδώ. Δεν ήξερα τόσο πολύ τη σπουδαιότητα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Είναι ποτέ δυνατόν ένας άνθρωπος. Τώρα τη μαθαίνω. Είναι γιατί ερευνώ και εγώ το θέμα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος καρποποιημένος σε εκείνη τη θέση να μην γνώριζε ότι εάν δεν είχαν αξία, ότι οι μετοχές δεν έχουν καμία αξία και είναι μηδενικές και θα γίνεται ποτέ τέτοια προσφορά από δωρητές μετοχών για αυτό εθνικό αποκλείεται. Δανεισμό. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ποιοι τις έπνιξαν. Αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, για το όνομα του Θεού. Θα το βρούμε γιατί και... Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, γιατί έχω σοβαρούς ανθρώπους, ασχέτως αν με άφησαν στο δρόμο και μου πήραν κατασχέσεις, εργοστάσια, τα πάντα και δεν μ' άφησαν να προχωρήσω. Ότι ήμουν ανταγωνιστής της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας. Ωραία αντιμετώπιση και Μάκη ο κύριος. Θα πω ότι στο ενδιάμεσο τηλεφώνησε κάποιος κύριος ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι δικηγόρος της τράπεζας και θέλει να παρέμβει, αλλά δεν αφήνει σταθερό τηλέφωνο, έκλεισε το τηλέφωνο λέγοντας ότι σας γράφω εγώ. Λοιπόν, εμείς δεν σας γράφουμε. Αν είστε όντως ο δικηγόρος της τράπεζας, θα δώσετε ένα σταθερό τηλέφωνο για να πιστοποιήσουμε ότι είστε εσείς και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ακούσουμε και την άποψή σας. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί το πιθανότερο είναι να πρόκειται για φαρσέρ. Προσέξτε τώρα. Το μεγάλο μυστικό μου το έκρυψε σε αυτή τη συνέντευξη ο κύριος Μετοχαράκης. Είδατε τι είπε, τις έπνιξαν τις μετοχές. Αλλά ο αποδέκτης των μετοχών δεν ήταν μόνο ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Του φακέλου, αυτών δύο φακέλων. Υπήρχαν δύο φάκελοι για τον καθένα. Ένας φάκελος για τον πρωθυπουργό της χώρας και ένας φάκελος για έναν μεγάλο τραπεζίτη. Αυτά θα τα αποκαλύψουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να δείτε και το δεύτερο μέρος της συνέντευξης όπου εκεί αποκαλύπτονται συνταρακτικά πράγματα. Πριν πάμε όμως στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, ο άνθρωπος αυτός μου είπε ότι πριν μιλήσω και πω οτιδήποτε, από την εκπομπή σας θα παίξετε ένα μήνυμα που αφορά όλους αυτούς τους κυρίους.
Θα το παίξω λοιπόν αυτό το μήνυμα με τη φωνή του, με την εικόνα του και μετά τη συνέντευξη στην Αποκαλυπτική, όπου θεωρώ ότι είναι μία από τις σημαντικότερες συνεντεύξεις που έχω πάρει για λόγους ιστορικούς κυρίως, αλλά και για λόγους ουσίας. Διάλειμμα και επιστρέφω. Ο κύριος Μετοχαράκης μου αποκάλυψε, να σου πω ότι ο τότε σύμβουλος του Ανδρέα Πανδρέου, ο κύριος Παπανικολάου, ζήτησε, ο οποίος υπεδέχθη τον κύριο Μετοχαράκη, ζήτησε να κάνει παρέμβαση. Θα ακούσουμε την παρέμβαση του τώρα. Ο κύριος Ευρυβιάδης Μετοχαράκης προειδοποιεί στο βίντεο αυτό που μου ζήτησε να παίξει, ότι αν εγώ ή κάποιο άλλο μέλος οικογένειας μου πάθει κάτι, τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, εκτός από τον κύριο Τριαδεφυλόπουλο, θα αποσταλούν αυτομάτως στην ελληνική και την αμερικανική δικαιοσύνη. Άρα δέχεται απειλές ο άνθρωπος? Όχι, δεν λέει ότι δέχθηκε. Αν ο ίδιος πάθει κάτι, όπως άλλοι γνωστοί του που γνώριζαν το παιχνίδι με τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, εννοεί ότι κάποιοι οι οποίοι γνώριζαν το παιχνίδι αυτό έπαθαν κάτι. Επομένως ο άνθρωπος αυτός δεν λέει αρλούμπες. Δείτε αυτό το βίντεο για να πάμε στο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουν οι κύριοι οι οποίοι θα ενοχληθούν από αυτά όλα. Κάνω μια παρένθεση. Ο κύριος Ανδρέας Σταϊκόπουλος πέθανε από περίεργο θάνατο. Ο κύριος Ιωάννης Μπίθας, δεν τον έχω αναφέρει ακόμα, πέθανε από περίεργο θάνατο. Εγώ αν πεθάνω και εγώ από περίεργο θάνατο, να ξέρουν οι κύριοι αυτοί οι οποίοι θα ενοχληθούν ότι στην Αμερική και στην Ελλάδα σε δύο θέσεις υπάρχει το ημερολόγιο μου, που αν θα βρεθώ νεκρός από περίεργο θάνατο, μετά από 2-3 ημέρες θα δοθούν όλα τα στοιχεία, διότι γνωρίζω, δεν απειλώ, αυτό που λέω δεν είναι απειλή, παράκληση. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία στους εισαγγελείς στην Αμερική και στην ελληνική εισαγγελική δικαιοσύνη. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, στο επόμενο απόσπασμα αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στους συνεργάτες μου πλέον ο άνθρωπος αυτός, θα σας πω δύο πράγματα. Μαζί με τον Παπαθανασίου, τον τότε διευθυντή, πρώην διευθυντή πρώτα στη Νέα Δημοκρατία και μετέπειτα πεσταλμένο της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον, σημειωτένω ότι η σύζυγός του, όπως ακούστε, του στρατηγού, υπηρετούσε στην Αμερικανική πρεσβεία σε ειδική υπηρεσία. Ψιλοκαταλαβαίνετε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό και πόσο ενημερωμένοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Του ζήτησαν να κάνει μία συνάντηση σε δεξίωση στη Θεσσαλονίκη με τον επικεφαλής της τεκτονικής στο ΑΣ στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Σταϊκόπουλο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν που του αποκάλυψε το μυστικό της Τράπεζας της Ανατολής για να ολοκληρωθεί το όνειρο του Ευάγγελου Αβέροφ και του Ευρυβιάδη με το Χαράκι για την ίδρυση αυτού του εργοστασίου μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ιγουμενίτσα με χρήματα των μετοχών της Τραπέζης Ανατολής. Ο κύριος Σταϊκόπουλος λοιπόν του είπε ότι σήμερα εδώ γιορτάζουμε, είναι μια ο Μακαρίτης ο Σταϊκόπουλος, γιατί δεν ζει πλέον, γιορτάζουμε γιατί είναι μια δεξίωση, αλλά αύριο θα έρθετε στο γραφείο μου και θα σας γνωρίσω ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, το οποίο γνωρίζει ένα μεγάλο μυστικό, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθεί η ελληνική κυβέρνηση με ένα χαμηλότοκο δάνειο για την ανάπτυξη του τόπου. Το πρόσωπο στο οποίο συναντήθηκαν την επόμενη μέρα ακούει το όνομα Τόμ Πάπας. Επίσης όλοι γνωρίζετε το ρόλο που έπαιξε από τη δικτατορία
έτσι και τους επόμενους χρόνους, αλλά κανένας δεν αμφέβαλε για τις πληροφορίες που είχε, την εξουσία, τη δύναμη και την ισχύ. Ο Τόμ Πάπας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τους κωδικούς των μεγάλων έργων που θα δείτε τώρα, που έγιναν με τα λεφτά της Τράπεζας της Ανατολής. Και βεβαίως είναι πολλά άλλα μυστικά για το πώς χάθηκαν αυτές οι μετοχές την τελευταία στιγμή, αφού περιήλθαν σε γνώση του Έλληνα Πρωθυπουργού τότε. Δείτε σας παρακαλώ το απόσπασμα που ακολουθεί. Το ραντεβού αυτό εκλείστη από τον κύριο Ανδρέα Σταϊκόπουλο με τον κύριο Τόμ Πάπα. Πήγα στο γραφείο του, συζητήσαμε και μου λέει ότι ξέρεις, κυκλοφορούν κάτι δικαιούχοι μετόχων της Τράπεζας Ανατολής. Οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Βέβαια, μου λέει, υπάρχει μία κατά κάποιον τρόπο απλή εκκρεμότητα με τον διαχειριστή των τελευταίων 60-70 χρόνων, 60, την Εθνική Τράπεζα, με τη συμπαράσταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αλλά είπαμε πολλά για το θέμα αυτό των μετοχών. Μου έδωσε λοιπόν τους κωδικούς αριθμούς για τα υποτιθέμενα έργα που είχε βοήθεια προς την Ελλάδα, που είχε προγραμματίσει το σχέδιο Μάρσαλ. Έχω πάρα πολλά στοιχεία για το σχέδιο Μάρσαλ. Αυτό που θα πω όμως είναι ότι το σχέδιο Μάρσαλ έδωσε, είχε δύο σκέλη. Ένα σκέλος την βοήθεια προς την Ελλάδα δια τρόφιμα, το 60% όμως του κόστους του προγράμματος αυτού ήρθε σε είδος. Τι είδος? Ήρθε σε βιομηχανικό εξοπλισμό, σε μηχανήματα, σε συστήματα για την δημιουργία βιομηχανιών στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη νέας και προηγμένης στην εποχή αυτή τεχνολογίας. Ουσιαστικά τα μεγάλα προγράμματα τότε της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ελλάδος έγιναν με τις μετοχές αυτές εδώ και όχι με τη βοήθεια των Αμερικανών. Πώς το ξέρεις αυτό? Το ξέρω και είναι αδιαμφισβήτητη, είναι ορισμοί λόγου και γραφής. Το πρόγραμμα εκτελέστη, αλλά εκτελέστη με είδος για την βιομηχανική ανάπτυξη στις επιχειρήσεις τις μεγάλες για την εποχή αυτή και τα χρήματα τα οποία εδόθησαν δια την εγκατάσταση, δια των συμπληρωματικών και λοιπά εργασιών των μεγάλων αυτών επενδυτικών προγραμμάτων προήλθαν από μετοχές της Τράπεζας Ανατολής που την περίοδο αυτή διαχειριζόταν η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος, που δεν νομίζω σήμερα να είναι Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά είναι ιδιωτικός φορέας, ανώνυμη εταιρεία. Έχω τους κωδικούς όλων 4 μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων την περίοδο αυτή, που βάσει αυτών των κωδικών, όπως μου είπε ο Τόμ, μπορούμε να δούμε τα ποσά, αν δεν έχουν, λέει, αλλοιωθεί, που έφυγαν από την τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, από τα χρυσά γαλλικά φράγκα που είχε
εισπράξει από τους μετόχους, τους δικαιούχους. Έχετε τους κωδικούς αριθμούς εσείς? Τους έχω. Τους αντέγραψα και τους έχω σε ένα καρτάκι εδώ. Αυτά είναι τα στοιχεία των τεσσάρων αυτών μεγάλων αναπτυξιακών προγραμμάτων εκβιομηχανοποίησης της Ελλάδος από το 1945-47 και έπειτα. Βασιζόμενα στα χρυσά γαλλικά φράγκα των μετοχών της Ανατολής. 100%. Ορίστε. Αφορούν έργα, μόνο αυτό θα αναφέρω, αφορούν έργα ίδρυση, δημιουργία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ίδρυση δημιουργίας των ελληνικών χαλιβουργίων στην Ελευσίνα. Αγορά του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από Πειραιά μέχρι Κηφισιά, όταν απεδεσμεύθη το ελληνικό κράτος από την μίσθωση εκμετάλλευση που είχε δώσει στην εταιρεία, στην Αγγλική Εταιρεία Κατασκευής του Σιδηροδρόμου. Πώς και με ποια χρήματα απεκτήθηκε η Γοράστη. Το άλλο μεγάλο έργο είναι το καλλικοποιείον, πυρητοποιείον, τα μεγάλα εργοστάσια λιπάσματα Πειραιός και η Πυρκάλ. Αυτά και τα τρία έργα υγοράστησαν από έναν άνθρωπο. Και τέλος, μια μικρή σε κόστος, αλλά με σοβαρό πραγματικό μηχανολογικό εξοπλισμό δια την μετεπισκευή, επισκευή πλοίων κλπ, η οποία έδρα είχε, με τα προγράμματα αυτά μιλάμε τώρα, έδρα είχε τον Πειραιά και τα εργοστάσια στον Πειραιά, επί της οδού Ετωλικού και Μεθόνης. Όλα αυτά τα έργα που μας λέγατε έγιναν με τα χρυσά γαλλικά φράγκα από αυτές τις μετοχές. Ακριβώς. Και να μας πούν αν έχουν αντίθετα από αυτά στοιχεία, θα ζητήσω και συγγνώμη. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλα αυτά είχαν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερο. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Εάν με βάση κωδικούς του οποίου δείξατε και αφορούν έργα τα οποία εκτελέστηκαν μέχρι το 1965, χρησιμοποιήθηκαν μετά τον πόλεμο ως κολάτερα, ως ενέχειρο δηλαδή, οι μετοχές της Τράπεζας Ανατολής για να δημιουργηθούν αυτά τα προγράμματα, σημαίνει ότι ο κάτοχός τους, η Εθνική Τράπεζα, έχει βάλει ενέχειρο προς τρίτους στο εξωτερικό συγκεκριμένες μετοχές, άρα αναγνωρίζει την αξία τους και αναγνωρίζουν και οι τρίτοι την αξία τους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αν είναι ακριβώς, αν δεν ερμηνεύω σωστά. Αυτό καταλαβαίνουμε. Και αν είναι αληθινά τα στοιχεία, βέβαια. Αυτό και αν είναι αληθινά τα στοιχεία, βέβαια, έτσι, με αυτή την επιφύλαξη. Αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά ο κύριος Μετοχαράκης, όπως είδατε, είναι ένα άτομο πολύ συγκροτημένο, που λέει συγκεκριμένα στοιχεία. Τηλεφώνησε ο κύριος Πανικολάου, 99% είναι αυτός. Του ζήτησα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της εκπομπής, γιατί από ένα τηλέφωνο δεν μπορείς να γνωρίζεις αν ο Παπανικολάου είναι Παπανικολάου ή Παπαδόπουλος ή Παπαργυρόπουλος. Του ζήτησα να συναντηθούμε αύριο, να μας δώσει μια συνέντευξη. Θέλει να πει 5 πράγματα ο άνθρωπος, ότι όντως συνείδησε τον κύριο Μετοχαράκη. Το σύμβολο του Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. Γιάννη. Δεν γνώριζε βέβαια ο κύριος Παπανικολάου ούτε το βάθος του θέματος, ούτε τις μετοχές, όπως μου είπε, της Τράπεζας της Ανατολής. Αλλά είναι σοβαρός άνθρωπος. Αναζητούσε χρηματοδότηση ο κύριος Μετοχαράκης τότε και ήθελε, το είπε άλλωστε ο ίδιος, ότι ήθελε να μιλήσει προσωπικά με τον Πρωθυπουργό, να του μεταφέρει αυτό το μυστικό. Μπαλάκι τον κάνανε μάκι τον κύριο Μετοχαράκη. Όπου από τον κύριο Παπανικολάου πήγε στον Λιβάνι, από τον Λιβάνι πήγε σε κάποιον άλλον και
Εκεί κράτησε το μυστικό του για να μεταφέρει μετά τις επιστολές αυτές προς έναν μεγάλο τραπεζίτη. Μου είπε ότι ο τραπεζίτης αυτός είναι ο Γιάννης Κωστόπουλος, γνωστός Κωστόπουλος της Τράπεζας Πίστεως, διότι οι μέτοχοι αυτών των μετοχών ζήτησαν να αποσταλούν δύο πακέτα, δύο αν θέλετε επιστολές προς κάθε πλευρά, μία προς Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και μία προς τον κύριο Κωστόπουλο, επειδή θεωρείται σοβαρός τραπεζίτης και σοβαρός άνθρωπος. Αυτά μου αποκάλυψε ο κύριος Μετοχαράκης, όπως και τους κωδικούς και τους αριθμούς που είδατε και που θεωρώ ότι τουλάχιστον για εσάς κύριε Ελευθερίου έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτοί οι κωδικοί, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι δίνουν άλλη πνοή στο θέμα και άλλο ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τα έργα στις Καραμαγκά πήγαν σε Νιάρχο Λιβανό. Η Χαλιβουργική επίσης γνωρίζουμε που πήγε, σε ποια οικογένεια, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος πήγε σε ιδιώτη τότε, αγοράστηκε, λιπάσματα Πειραιά, Καλλικοποιείο, Πυρητιδοποιείο και Πυρκάλ στον Μποδοσάκη. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι του 60 το. Πάντω στην Πυρκάλ υπάρχει πριν τον πόλεμο. Όχι, δεν υπάρχει πριν τον πόλεμο, μπορεί να είναι τα λιπάσματα μετά, δεν ξέρω. Τα λιπάσματα και εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να ήταν ο εξυγχρονισμός. Ναι. Ήταν... Τα έργα αυτά τα οποία περιέγραψαν για την ανασκληρώτηση και τον εξυγχρονισμό του τόπου. Ζήτησε ο κύριος Καριώτης, τώρα ο καθηγητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να κάνει παρέμβαση. Κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τι έχει να μας πει ο καθηγητής. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τον κύριο Καριώτη. Μάλιστα, κύριε, να καλωσορίσω λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Καριώτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θόδωρος Καριώτης, καθηγητής στο Μέριλαν. Κύριε καθηγητά, σας χαιρετώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εδώ καλημέρα κύριε καθηγητά. Τι καλημέρα, εντάξει, καλησπέρα είναι και εδώ. Δύο ταξιμερών. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς. Εγώ είμαι λίγο τυχερός, διότι είναι 7 το βράδυ και επομένως μπορώ να σας παρακολουθώ εύκολα. Να είστε καλά. Σας ακούμε λοιπόν. Απλώς ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Είμαι βέβαια εντυπωσιασμένος ιδιαίτερα με αυτά τα τελευταία και τις κουβέντες του στρατηγού του Παπαθανασίου, τον οποίον έτυχε και προσωπικά να τον γνωρίζω τα χρόνια της Χούντας που ζούσε στη Ουάσιγκτον, που είχε επαφές με αμερικανικές και ελληνικές υπηρεσίες και υποθέτω ήξερε πολλά πράγματα. Ο κύριος λόγος της παρέμβασή μου είναι καταρχάς, ίσως σίγουρα υπερβάλλεται όταν αναφέρεστε σε μένα σαν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα κτλ. Εγώ τη φήμη που απέκτησα, αν έχω κάτι στην Ελλάδα, είναι οι αγώνες μου για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την ΑΟΣ, που τώρα όλοι τη γνωρίζουν και δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει, τα θέματα της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Και σας ευχαριστώ, υπερβολές βέβαια ήσαν όλα αυτά, το πόσο σημαντικός είμαι. Το κύριος λόγος της παρέμβασή μου ήταν ότι κάποια στιγμή είπατε κιόλας ότι μου φάνηκε σαν να λέγατε ότι είμαι και πράκτορας των Αμερικανών, γιατί είμαι εμπειρογνώμων της Αμερικανικής κυβέρνησης. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την Αμερικανική κυβέρνηση. Του Αμερικανικού Δημοσίου, ενός δημόσιου πανεπιστημίου. Και έτσι που είπατε εμπειρογνώμων της Αμερικανικής κυβέρνησης, δεν έχω δουλέψει ποτέ για την Αμερικανική κυβέρνηση. Ναι. Και μου δώσε την εντύπωση ότι μάλλον είμαι και πράκτορας των Αμερικανών. Όχι, γι' αυτό έκανα την παρέμβαση. Όχι, ρε Καριώτη, για το όνομα του Θεού. Εμείς αναφερθήκαμε στην πραγματογνωμοσύνη που κάνατε. Είπα το εμπειρογνώμων του Αμερικανικού Δημοσίου, διότι αυτό θυμάμαι ότι είχε υποθεί στη συνέντευξη που μου είχατε δώσει στο Zoogla.gr. Και φυσικά δεν υπονοούσα κάτι τέτοιο για εσάς, ούτε θα διανοούμαι να το υπονοήσω. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει καμία σχέση και χαίρομαι ιδιαίτερα και για τους ανθρώπους που έχετε εκεί απόψε. Φαίνονται όλοι να αντιλαμβάνονται το θέμα. Και κάποιος είπε επίσης ότι υπάρχει και κάποια νομική διάσταση σε όλο αυτό. Εγώ απλώς έκανα μία μελέτη για αυτή τη μετοχή, εάν είναι νόμιμη, εάν υφίσταται, πολλά εάν. Και κανείς δεν έχει αμφισβητήσει αυτό το εξωφρενικό ποσόν. Από εκεί και έπειτα όλα τα άλλα πρέπει να τα, όπως το είχα πει και την προηγούμενη φορά στο ραδιόφωνο, πρέπει να αναλάβουν η ειδική και η νομική και τα λοιπά. Πείτε μου κάτι, κύριε καθηγητά. Εάν λοιπόν με όσα είπαμε και σήμερα και αποδείξαμε, διότι βλέπετε ότι υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες καταστάσεων που δημιουργήθησαν εκείνη την εποχή, όπως
ο κύριος Μετοχαράκης, ο οποίος έδωσε και τους κωδικούς της τράπεζας βάσει των οποίων έγιναν, χρηματοδοτήθηκαν τα πολύ μεγάλα έργα, όπως είναι ο ηλεκτρικός, το καλλικοποιείο, τα αναφυγεία Σκαραμαγκιά και πολλά άλλα έργα. Εάν βρίσκονται εν ισχύ αυτές οι μετοχές, τι γίνεται με την υπεραξία, αυτή την αστρονομική αξία που έχουν αποκτήσει? Κοιτάξτε, είναι τόσο αστρονομική αξία που και κάποιος να σας πει, ακόμα και η οικογένεια Rothschild, να σας πει ότι μάλιστα αυτές οι μετοχές αξίζουν, σίγουρα δεν έχει κανείς τέτοια τεράστια ποσά να τα αποδώσει. Σίγουρα θα μπορούν να πάρουν ένα πολύ ίσως και μικρό ποσοστό, το οποίο πάλι με νούμερα είναι τεράστια, κάποια δισεκατομμύρια, δηλαδή μια μετοχή 670 δισεκατομμυρίων και ένα 10% είναι 67 δισεκατομμύρια, που είναι και πάλι τεράστιο ποσό. Από εκεί και έπειτα δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο και δεν ξέρω ακριβώς, δηλαδή πρέπει πρώτα ο κύριος Σόρας να καταφέρει να έχει τα δισεκατομμύρια και μετά να μπορέσει να κάνει μια δωρεά στην Ελλάδα. Πείτε μου κάτι, όπως ο κύριος Σόρας είναι, σήμερα έχουν βρεθεί κάτοχοι μετοχών από κληροδοτήματα, το Κοριαλένιο Ίδρυμα, η Ακαδημία Αθηνών και άλλα πνευματικά ιδρύματα, με πολύ μεγάλα πακέτα μετοχών. Το Κοριαλένιο έχει 322 μετοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλα ποσά. Δεν είναι άδικο από την πλευρά των κατόχων των μετοχών, εφόσον είναι νόμιμες οι μετοχές τους, να μην αποζημιώνονται? Βέβαια, αναμφίβολα αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν πραγματικά είναι νόμιμοι δικαιούχοι, χρειάζεται να αποζημιωθούν. Το ποσόν είναι το πρόβλημα βέβαια, αλλά πάνω απ' όλα κάποιοι πρέπει να αναγνωρίσουν, ιδιαίτερα η Εθνική Τράπεζα, ότι δεν έγινε ποτέ καθάριση. Αυτοί επιμένουν ότι έγινε καθάριση. Δεν νομίζω τα στοιχεία που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα είναι κάτι που μπορεί να το αποδείξει και νομίζω γι' αυτό συνεχίζει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ επίσης. Γεια σας. Αυτά λοιπόν ήθελε να πει ο κύριος Καριώτης. Και αυτό είναι το κομβικό σημείο. Να δούμε τι λέει και ο κύριος Γεωργατζάς, για τον οποίο χωρίς υπερβολές και ο Καριώτης είναι ένας άνθρωπος με τριόφρον και δεν ήθελε να ακούσει ότι είναι όμως μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και ο κύριος Γεωργατζάς, του οποίου τη συνέντευξη, αν είμαστε έτοιμοι, θα μου πείτε να τη δούμε, διότι κάνει την αποτίμηση και δίνει και την υπεραξία όχι μόνο ως προς το παθητικό, αλλά και ως προς το ενεργητικό. Δηλαδή δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη μετοχή, η οποία αγγίζει το 3, δείτε το σας παρακαλώ. Κάνει μια αποτίμηση της μετοχής Τραπέζης Ανατολής στη βάση των στοιχείων που μου δόθηκαν από την υποτίθεται νομική ομάδα που ασχολείται με το θέμα, την οποία έχει δημιουργήσει αυτό τον οργανισμό, το END, το λεγόμενο. Εμένα οι άνθρωποι αυτοί μου δώσαν ένα νούμερο. Αυτό το νούμερο μπαίνει σαν αρχική τιμή στους υπολογισμούς που κάνω παρακάτω, με την προϋπόθεση ότι έχει υπάρξει κάποια αδικοπραγία. Με αυτή την προϋπόθεση υπάρχει υπολογισμός της ζημίας που παθαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτοχος της μετοχής και τη ζημία την οποία υποφέρει με το ότι, όπως υποθέτει η νομική ομάδα, ότι δεν εκπληρώθηκε η εκαθάριση της αγοροπολισίας των δύο τραπεζών. Είναι διοφυγόντα κέρδη που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος, όπως αυτή τη μετοχή, αν την είχε αποπληρωθεί με την εκαθάριση της αγοροπολισίας των δύο τραπεζών. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τώρα, να ακούσουμε εσάς, που είναι σημαντικό. Με παρατήρηση μόνο θέλω. Παρακαλώ, κύριε Κουσουλέ. Στις 19 του Σεπτέμβρη βγάλατε αυτό το δημοσίευμα, το βγάλαμε στη Zoom.gr, πρωτοσέλιδο. Πέρασαν 48 ώρες ώστε η Εθνική Τράπεζα απαντήσει. Έβγαλε μία ανακοίνωση, η οποία κατ' εμέ, και το λέω, παίρνω εγώ την ευθύνη, είναι καταγέλαστη. Από την άποψη ότι υποστηρίζει ότι έγινε η εκαθάριση, αλλά δεν δημοσιεύσανε ποτέ το ΦΕΚ. Αυτό το λέει δημόσια η Εθνική Τράπεζα. Ιδιωτικά, στο σκοτάδι έχει κάνει άλλα. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ελευθερίου. Κύριε Ελευθερίου, υπήρξε συνάντηση με τον εντολέα σας και με νομικούς συμπαραστάτες, νομικούς εκπροσώπους της τράπεζας που σας πρότεινα κάποιο συμβιβασμό? Γιατί να δούμε τι γίνεται φανερά όταν το θέμα παίρνει δημοσιότητα
και δημοσιότητα μεγάλη, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτό το θέμα της οικογένειας ώρα δεν είναι ένα θέμα μόνο της συγκεκριμένης οικογένειας, δεν είναι ιδιωτικό το θέμα. Πέτρο, επειδή γνωρίζω λίγο την ιστορία για να διευκολύνω τα πράγματα, ναι. Η συνάντηση αυτή προηγήθηκε τη ημερομηνία που ανέλαβε την υπόθεση ο κύριος Ελευθερίου. Επομένως, δεν μπορεί να σε εγγυηθεί για το πότε, πώς και αν έγινε αυτή η συνάντηση, διότι θέλω από την πλευρά μου. Αποδίηγηση το ξέρει. Ο κάθε. Ορίστε. Αποδίηγηση το ξέρει. Όχι μόνο αποδίηγηση, υπάρχει και μια ένορκη κατάθεση. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία δεν είναι δευτερευούς σημασίας, αλλά σε δεύτερο χρόνο θα θέλαμε να παρουσιάσουμε. Όπως και την περίπτωση δημοσιογράφου, ο οποίος έκανε έρευνα για λογαριασμό ενός ιδιοκτήτη κατόχου μετοχών, που αποζημιώθηκε όπως διατείνεται εκείνος και έχει δώσει και ο δημοσιογράφος ένορχη κατάθεση το 2002, το 2002 είναι το 6. Το 2002. Εγώ θέλω να πάω στον κύριο Σκηνά να ακούσω τη γνώμη σας. Σίγουρα είναι μια πολύ συναρπαστική ιστορία καταρχάς. Βεβαίως ξενίζει το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια, ενώ όλη την περίοδο μετά τον πόλεμο, εμφανώς τουλάχιστον, δηλαδή στα φανερά δεν έγινε τίποτα. Αποκαλείται από την εκπομπή σας ότι γίνανε πάρα πολλά πράγματα στο παρασκήνιο και μάλιστα συνταρακτικά πράγματα στο παρασκήνιο. Και αυτή ίσως να είναι, εφόσον όλα αυτά είναι σωστά, να είναι και η απάντηση στο γιατί δεν γίνανε στα φανερά. Γιατί ήταν πάρα πολλά τα λεφτά. Το γεγονός, νομίζω, το οποίο θα δώσει. Νομίζω ότι τα αστρονομικά ποσά που αντιπροσώπευαν οι μετοχές δικαιολογούν μια τέτοια παρασκηνιακή συμπεριφορά. Βεβαίως. Αλλά είναι κάτι, το έθεσε γιατί είναι το πρώτο που ξενίζει καταρχάς. Και η περίοδος του πολέμου. Και, εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο στοιχείο είναι. Μισό λεπτό για να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο. Μιλάμε για το 1945, 44 και μετά. Εμένα ξέρετε μου έχει κάνει εντύπωση. Όχι, σκεφτείτε μια Ελλάδα χωρίς, όχι κινητά, χωρίς τηλέφωνα συμβατικά, χωρίς τηλεοράσεις, ραδιόφωνα σφραγισμένα, έτσι, και τον. Μια περίοδος ανομαλίας. Και μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εξοντωμένο. Χείρες, ορφανά, συγγενείς έψαχναν, πήγαιναν στις τράπεζες. Έτσι, τους έλεγαν δεν υπάρχουν πια οι μετοχές, απογοητευμένοι, επέστρεφαν σπίτι τους. Και κάτω από το τραπέζι εξηφαίνονταν όλες αυτές οι ίντριγκες που παρακολουθήσατε. Είναι ίσως κάτι το οποίο δεν έγινε έτσι, δεν προσέχτηκε. Η απόφαση την οποία επικαλείται η Εθνική Ανακοίνωσή της είναι απόφαση ουσιαστικά της κυβέρνησης που προκύπτει μετά το Δεκέμβριο του 1944. Και υπουργός Οικονομικός είναι ο Αλέξανδρος Βόλος, ο οποίος εκπροσωπούσε την αριστερά βέβαια στο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί μέσα σε ένα χάος, έτσι, γιατί τώρα ουσιαστικά αυτή είναι μια κυβέρνηση που κράτησε μερικούς μήνες, λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση, η οποία ουσιαστικά έρχεται να μηδενίσει έτσι, αξία πολλών δισεκατομμυρίων εκείνης της εποχής. Ναι. Όχι, συγγνώμη. Δεν ήταν η απόφαση αυτή για τη δραχμή. Ναι, είναι μια καινούργια δραχμή, 50 δισεκατομμύρια. Το πρόβλημα γιατί μου κάνετε. Άρα είναι πολύ γενικό λόγια να πω. Απλώς η εθνική επικαλείται αυτή. Εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, κοιτάξτε, νομίζω ότι τα εντυπωσιακά στοιχεία τα οποία προκύπτουν εφόσον αποδειχτούν με τον πλέον αδιάστατο τρόπο είναι ότι έχουν γίνει συναλλαγές μεταπολεμικά με αυτές τις μετοχές κατά δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που ανέφερε ο επιχειρηματίας του οποίου είχα τη συνέντευξη, ότι χρησιμοποιήθηκαν ως ενέχειρο, ως collateral, ουσιαστικά από την ίδια την Εθνική Μετοχές για να χρηματοδοτηθούν μεγάλα επενδυτικά προγράμματα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε, ότι το 2002 κιόλας η Εθνική Τράπεζα ήρθε σε συμβιβασμό με κάτοχο μετοχό. Το 2006. Το 2006. Ακόμα χειρότερα. Πολύ, τώρα, πολύ κοντά. Εάν όντως έχουν γίνει. Αποδεκτά από την Εθνική ότι όντως υπάρχει θέμα και έχει σπεύσει είτε να δώσει αποζημιώσεις είτε να χρησιμοποιήσει αυτές τις μετοχές, γιατί θεωρούσε ότι έχουν ισχύ και βεβαίως θεωρούσαν ότι έχουν ισχύ και αυτοί οι οποίοι έκαναν τη χρηματοδότηση. Όχι. Κανείς δεν παίρνει κύβδηλο ενέχειρο. Ανακύπτουν θέματα όχι μόνο οικονομικά αλλά και ποινικά όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτό. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από τη συζήτηση είναι ότι στην ουσία έχουμε μία υπόθεση με δύο συνενόχους. Που στην προκειμένη περίπτωση, κατά τη δική μου γνώμη, είναι η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα της Γαλλίας, εφόσον αυτή εγγύηθηκε. Η εγγύητρια τράπεζα. Η μία τράπεζα, λοιπόν, στηρίζει την άλλη. Οι οποίες τράπεζες, κατ' επέκταση, στηρίζουν την Deutsche Bank, όπου αντιλαμβανόμαστε όλη τη στην ουσία, όλο το παιχνίδι παίζεται στην εξουσία που έχουν οι τράπεζες, οι οποίες βεβαίως έχουν και όλο τον έλεγχο, γιατί εξουσία. Έχουν αυτές που έχουν τον έλεγχο των χρεών. Για όλη αυτή την ιστορία, φιλοτιμήθηκε μόνο ένας βουλευτής του ΛΟΣ να κάνει ερώτηση. Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Κυριάκος
Και περιμένουμε απάντηση. Τώρα είχαμε αντιλαμβάνεστε ότι οφείλω να το πω γιατί τον τιμάει το γεγονός των αντανακλαστικών του χωρίς να έχω και καμία πολιτική συγγένεια μαζί του. Κύριε Πλεύρη. Ναι, κοιτάξτε, γίνεται. Οπωσδήποτε είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Εγώ διατηρώ πάρα πολλές επιβεβαιώσεις. Ναι. Θα πω ότι εννοώ. Όχι, άλλο. Να μιλήσετε με την καρδιά. Ο κύριος Πλεύρης νωρίτερα μου είπε ότι όταν το πρωτοάκουσα το θεώρησα γελίο, αστείο. Το θεώρησα γελίο, ναι. Μάλιστα, για τους περισσότερους είναι. Όταν το ακούσαμε, όταν δηλαδή το άκουσα και όταν. Οπωσδήποτε εδώ πέρα υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ έχω πάρα πολλές απορίες. Δηλαδή, μια βασική απορία για εμένα είναι ότι ο κάτοχος που είχε 123 χρυσές γαλλικές λίρες. Πήρε 200 δραχμές και δεν έγινε γιατί, κοιτάξτε, λέμε ταραχώδη περίοδο. 125. Προφανώς αυτοί που είχαν αυτές τις μετοχές δεν ήταν το μοναδικό τους περιουσιακό στοιχείο. Προφανώς ήταν ισχυροί παράγοντες. Και μου κάνει εντύπωση πως αυτοί εκείνη τη στιγμή βλέπουμε μία-δύο αντιδράσεις ενός κολονακιώτη και δεν βλέπω μία γενικότερη αντίδραση. Αυτό για μένα είναι μία απορία. Δηλαδή, ποια ήταν η πραγματική κατάσταση εκείνη τη στιγμή Ανατολής. Από την άλλη πλευρά και κυρίως. Μεσολάβησε ο πόλεμος. Εγώ λέω πριν τον πόλεμο ακόμα. Πριν τον πόλεμο δεν είχαν λόγο να αμφιβάλλουν. Μα, όχι, έλεγαν, αφού... όχι, συνεχίζεται η καθάριση. Α, ακούστε. Συνεχίζεται μισό λεπτό. Λέω ότι μισό, το σταματάει. Κύριε, οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες, ήταν πολλές. Εμείς σας λέω ότι βρήκαμε αντιδράσεις έγγραφες ως αποδεικτικά στοιχεία. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά από 80-90 χρόνια δεν μπορείς να βρεις όλες τις επιστολές και τις αντιδράσεις. Ωστόσο για μένα τα σημαντικά στοιχεία. Σημαντικό στοιχείο πρώτο. Τα έργα αυτά, εάν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με χρηματοδότηση, πραγματικά εδώ πέρα είναι το σκάνδαλο του αιώνα. Δεν το συζητάμε. Εάν υπάρχει σύνδεση ότι η Εθνική Τράπεζα έπαιρνε δάνεια για να δώσει στον οποιονδήποτε έχοντας ως εγγύης μετοχές οι οποίες υποτίθεται είχαν πάψει να ισχύουν, είναι ένα φοβερό πράγμα. Και οι οποίες αφηρέθησαν από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Αυτό δηλαδή, αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, όπως για εμένα, εάν. Ισχύει ότι η Εθνική Τράπεζα ικανοποίησε οποιαδήποτε φάση μετά τη διακοπή της εκαθάρισης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, είτε αυτό είναι το 60, είτε το 70, είτε το 2006, πόσο μάλλον, έχει έρθει σε συμβιβασμούς και έχει ικανοποιήσει άτομα που ήταν κάτοχοι αυτών των μετοχών, σημαίνει ότι αντίστοιχα νομικά μιλώντας υπάρχει μια ένομη αξίωση, μια νομική αξίωση. No. Εγώ σέβομαι ιδιαιτέρως και οφείλω να το πω αυτό και τον συνάδελφο που ασχολείται και θεωρώ ότι και μόνο που ασχολείται έχει βρει σίγουρα κάποια θέματα που είναι άξια ενδιαφέροντος. Συμφωνώ με την πρώτη ρίση που είπατε, δεν πρέπει να υπάρχει καμία σύνδεση της τωρινής κατάστασης διότι δεν πρέπει να δίνουμε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε κάτι και όλα θα γίνουν καλά και από εκεί και πέρα πρέπει να φανούν και διαχρονικά οι ευθύνες του ελληνικού κράτους. Γιατί όταν λέμε Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από μια φάση μιλάμε για δημόσιο οργανισμό. Μα η οικογένεια Ροτσάλη συνεχίζει, μη φοβάστε. Η οικογένεια Ροτσάλη. Παρακαλώ. Απλά να βάλουμε τα πράγματα σε μια άλλη θέση. Ναι. Ναι, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Για να... Όταν το πρωτάκουσα, νόμιζα ότι είναι ένα αστικό μύθο. Η Ελλάδα βρίσκεται στη γωνία, η Ελλάδα πιέζεται οικονομικά. Τι ωραία, βρήκαμε πάλι. Μια περιουσία θα μείνει στο οικόπεδο του παππού και του γιαγιάς. Αυτό σημαίνει ότι ως δημοσιογράφος μέτριος που πιστεύω ότι είμαι, δεν έχω καμία αξιοπιστία. Και όλοι πίστεψαν ότι πρόκειται περί μύθου. Είναι πραγματικά είναι παρήγορο για να συνεχίσω να εργάζομαι μέχρι να αποδείξω την αξιοπιστία. Έτσι αντιδράσατε. Είμαι βέβαιος και εσείς όταν προσπαθήσατε. Τα 670 δις αναμετοχή. Αλλά αν σκεφτούμε και την Τράπεζα Εργασίας που δημιουργήθηκε πολύ μεταγενέστερα και τι αποδόσεις έδωσε σαν τράπεζα Eurobank μετά, τελικά οι τράπεζες στην Ελλάδα αποδείχτηκαν για όλο αυτό τον αιώνα που μας πέρασε τρομερά κερδοφόρες. Οπότε και το νούμερο δεν πρέπει να μας ξανίζει. Από εκεί και πέρα εδώ πέρα ερχόμαστε και λέμε: καλά, η Ελλάδα πάει και πέρασε ανάποδα πολλά. Αυτός ο συλλογισμός. Πάει και ανάποδα. Πάει και ανάποδα, βέβαια. Βέβαια η Ελλάδα πέρασε από κατοχή, από εμφύλιο, από πολλά. Που οι αξίες απαξιώθηκαν. Και εκεί πέρα έρχεται η απόφαση του Σβόλου που είπαμε και πριν, που τι έκανε. Την κατοχική δραχμή που ήταν σε δισεκατομμύρια, της έδωσε μια άλλη υπόσταση και πιθανότατα εκεί να μετασχηματίστηκαν και οι αξίες. Αλλά εδώ πέρα αυτό το οποίο είναι το κρίσιμο, είναι αυτό που αφήσατε εσείς κύριε Τριαντοφυλόπουλο από την έρευνά σας να διαφανεί και το είπατε. Ότι στα τωρινά χρόνια έχουν γίνει κάποιοι συμβιβασμοί. Εάν έχει γίνει έστω και ένα συμβιβασμό. Σε αυτή την υπόθεση με κάποιον δικαιούχο. Ή και συζήτηση ενδεχομένως. Ή και συζήτηση ενδεχομένως. Εδώ πέρα. Όχι, ερώτηση. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν σας γίνει μεγάλο έργο που χρηματοδοτήθηκε το 65. Σαφέστατα. Και το 60. Σαφέστατα. Τι είναι. Ξέρετε, είναι δεν είναι μόνο ότι. Παρελθούσα ιστορία.
Κάποιος το αποδέχτηκε, το αποδέχτηκε ότι έχει ισχύ αυτό. Και δόθηκε ως... βέβαια, ναι, είναι συμφέρον της υπόθεσης. Δόθηκε ως κολάτερα λεγγύηση. Γιατί έχουμε αυτό... τη μαρτυρία του κυρίου με το χαράκι και ένα χαρτί. Εδώ το οποίο είναι ένα non-paper, στο άλλο, έτσι χειρόγραφο. Στο άλλο έχουμε ένα non-paper, είναι, αλλά είναι συγκεκριμένα νούμερα και κωδικοί, οι οποίοι φαντάζομαι... Μαγκή, δεν υπάρχει άνθρωπος όπως το 2006 ήρθε σε συμβιβασμό με την Εθνική. Αυτό δεν το έχουμε. Είπα ότι αυτό το στοιχείο το έχουμε. Σαν ένορκη βεβαίωση. Με ένορκη βεβαίωση υπαρκτού προσώπου και δημοσιογράφου, ο οποίος από τη στιγμή που δίνει μια ένορκη... Δεν είναι τρελός. Όχι, βέβαια, διότι δίνοντας μία ενόρκη βεβαίωση έχει συνέπειες. Και συνέπειες. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχει ποινικές συνέπειες. Αυτό που έβγαλε το ρεπορτάζ είναι το πιο σημαντικό. Αλλά είμαι βέβαιος ότι με τις ενέργειες κιόλας του κυρίου Ελευθερίου, σύντομα όχι. Η Εθνική θα πρέπει να δώσει. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό που το έχει στα χέρια του ο κύριος Ελευθερίου και είναι το έγγραφο από το Κοριαλένιο Ίδρυμα, το οποίο θα ήθελα να το επιδείξει στην κάμερα και να το δείτε, διότι αυτό είναι σημαντικότερο όλων. Σε σχέση με το ό,τι συμβαίνει σήμερα και σε σχέση με το πόσο επίσημα η Τράπεζα Ελλάδος δέχεται την ύπαρξη της μετοχής. Θα ήθελα λοιπόν να πλησιάσει η κάμερα εκεί όσο το δυνατόν. Εξηγήστε λοιπόν τώρα αφού το επιδείξατε, διαβάστε το. Αυτό είναι ένας πίνακας τρεχόντων υπολείπων χαρτοφυλακίου της 23 Οκτώβου του 2000. Το έχει εκδώσει η Τράπεζα της Ελλάδος και αναφέρεται στα είδη χρεογράφων τα οποία τηρεί για λογαριασμό του Κοργελαένιου Διοικητικού Συμβουλίου, ένα ίδρυμα το οποίο υποπτεύεται από το λογιστήριο του κράτους. Αναφέρεται στα είδη χρεογράφων που τηρεί για λογαριασμό της, τηρεί της Εθνικής Τραπέζας της Ελλάδος 106 μετοχές, κάποια ομολογιακά δάνεια πάλι της Εθνικής Τραπέζας, εθνικό δάνειο του 14, του 14, του 71 και αναφέρεται στο ότι τηρεί τον 8ο του 2000, 320 μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Που σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί από τράπεζα όπου με υπάρχουν σαν τίτλοι, δεν ξέρουμε τι αξία έχουν. Ναι. Δεν έχει, αλλά αναγνωρίζεται ο τίτλος. Πίνακας τρεχόντων υπολείπων χαρτοφυλακίου. Αναφέρει ότι ακυρώθηκαν οι τίτλοι. Στα τρέχοντα υπόλοιπα δεν μπορεί να υπάρχει μια ανύπαρκτη αξία. Πρώτον, και διότι. Όχι, αναγνωρίζεται ο τίτλος, αυτό είναι το σημαντικό. Ακούστε. Πρώτον, αναγνωρίζει ο τίτλος. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί, όπως έμαθα από τους ίδιους, μέχρι πρόσφατα πλήρωναν φύλακτρα. Ναι, και ξαφνικά σταμάτησαν να τους ζητάνε τα φύλακτρα. Εύνης. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ο καθένας μπορεί να τα αξιολογήσει. Κυρία Ανούκα, παρακαλώ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που κάποιος, εάν αποζημιώθηκε το 2006, όπως λέτε ότι υπάρχει και ένωρκη βεβαίωση σχετικά με αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί καμία απέτηση δεν έχει παραγραφεί, όπως λέει η Εθνική Τράπεζα. Και γιατί δεν έχει παραγραφεί? Γιατί ουδέποτε, από ό,τι διάβασα και από το ρεπορτάζ που έχετε στο zoogla.gr, δεν έχουν το αποτέλεσμα της εκαθάρισης, δεν έχει περάσει από Γενική Συνέλευση να εγκριθεί και να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Άρα, ποτέ δεν ξεκίνησε η παραγραφή. Και όταν δεν ξεκινάει η παραγραφή, σαφώς και δεν μπορεί να τρέξει. Άρα είναι πολύ φυσιολογικό το 2006 να αποζημιώθηκε κάποιος με βάση αυτές τις μετοχές. Γιατί δεν είναι καθόλου παραγεγραμμένο το δικαίωμα όπως. Υπάρχει θέμα καταχρηστικής άσκησης ενδεχομένως. Και θέλω δύο παρατηρήσεις να κάνω ως προς την τότε συγχώνευση. Ας με διορθώσει ο συνάδελφος αν κάνω λάθος. Το 1936 που αποφασίστηκε αυτή η συγχώνευση. 32, συγγνώμη, 32 που. Αποφασίστηκε αυτή η συγχώνευση, ήταν σε ισχύ ο 2190 του 1920, ο νόμος περί ανωνύμων εταιριών. Άκουσα πριν που είπατε κύριε Τριανταφυλόπουλε ότι η απόφαση για τη συγχώνευση πάρθηκε με το 47% της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό και τότε ίσχυε, γιατί το έψαξα λίγο εγώ όταν άκουσα για το θέμα που θα έχετε σήμερα, ήθελε αυξημένη πλειοψηφία, που σημαίνει 2 τρίτα, δηλαδή 67%. Άρα, η πρώτη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη συγχώνευση δεν ήταν νόμιμη. Να, δεύτερο. Δεν προσβλήθηκε. Δεν προσβλήθηκε. Τρεις μήνες, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο το χρονικό διάστημα. Μια πορεία λοιπόν είναι, γιατί οι μέτοχοι, κάποιος από τους μετόχους της Τράπεζας Ανατολής, δεν προσέβαλε αυτή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από τη στιγμή που δεν είχε την νόμιμη πλειοψηφία για να πάρθει. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Σύμφωνα και πάλι με τον ίδιο νόμο των ανωνύμων εταιριών, όταν μία ανώνυμη εταιρεία συγχωνεύεται σε μία άλλη με το σύστημα της εξαγοράς ή της απορρόφησης, απαγορεύεται η εκαθάριση. Αυτό είναι δεδομένο βάσει του νόμου και τότε.
Από τη στιγμή που. Ναι, αυτό εδώ είναι, πιστεύω, το πιο κρίσιμο σημείο. Αποτίμηση εννοούμε. Απαγορεύεται βάσει του νόμου. Τώρα, προφανώς θέλοντας να βγάλουν απ' έξω όλους τους μετόχους, γιατί το μικρό μου το μυαλό εμένα εκεί παραπέμπει, το μικρό μου μυαλό με βάση τις νομικές γνώσεις που έχω, τι είπαν. Για να μην αποζημιώσουν αυτούς τους ανθρώπους που είχαν τις μετοχές, μετέθεσαν, αν έχω καταλάβει καλά, κύριε συνάδελφε, να γίνει η ειδική καθάριση, την οποία προβλέπουν μέσα στη σύμβαση συγχώνευσης, για να τους αποζημιώσουν εν ευθέτω χρόνο, όποτε και αν αποφασίσουν οι εκαθαριστές, και ξαφνικά το 1936 πάβουν και τους εκαθαριστές. Αφήνοντας τους ανθρώπους με μια προκαταβολή 200 δραχμών, που ήταν το αντίτιμο των χρυσών γαλλικών φράγκων. Νομίζω τώρα ότι αποτελέσματα. Δεν είχαν καμία φυσικά. Με την πραγματική αλλά και αξία. Μόνο το γεγονός ότι παρέπεψα σε εκαθάριση το θέμα να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ξεκάθαρο, να το πω σε εισαγωγικά, το παιχνίδι. Ναι, πάντα υπάρχει θέμα στις συγχωνεύσεις και στις εξαγορές εταιριών. Πάντα οι σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών δεν είναι ακριβοδίκαιοι για τις δύο πλευρές. Εδώ έχουμε ένα παρελθόν, όπως είδαμε, με ασάφειες, με παραλήψεις και με μερικά γκρίζα σημεία. Το θέμα των αξιών είναι συζητήσιμο. Εγώ θα αμφισβητήσω τα υπερβολικά ποσά τα οποία ακούστηκαν. Μπορεί να είναι πολύ μικρότερα. Με την έννοια ότι τα λεφτά δεν ξεκινάμε μόνο από το σημείο που ξεκινάμε, έστω και αν ξεκινάμε με χρυσά γαλλικά φράγκα, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι τα χάνουμε στην πορεία. Ένα λεπτό. Οι καθηγητές λαμβάνοντας υπόψη το. Το είπε ο καθηγητής που έφτανε από την εκδήλωση. Ξεκίνησε από την τότε, αλλά θεώρησε την ανακεφαλαιοποίηση αυτού του ποσού στο μέλλον, ενώ ήταν χρήματα τα οποία έχουν μπει σε μια τραπεζική δραστηριότητα, τα οποία χάνονται κιόλας. Οι αξίες δεν πάνε. Μεσολαβείς πολλά. Τα χρήματα δεν κερδίζουν μόνο, χάνουν κιόλας. Αναφέρομαι λίγο στην ακρίβεια του ποσού. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κατέλαβαν οι Γερμανοί τη Γαλλία. Ακριβώς. Οπότε, δηλαδή, αν πήραν το χρυσό της Γαλλίας. Παραδείγματος χάρη, ναι. Και το τρίτο, θέλω να πιστεύω ότι επειδή στην Εθνική Τράπεζα σήμερα προείσταται ο Βασίλης Οράπανος, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος καθηγητής Πανεπιστημίου. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα ασχοληθεί να βγάλει μια ανακοίνωση σοβαρότερη από αυτήν εδώ την ανακοίνωση, μια που έχει υπάρξει ένα τόσο σημαντικό θέμα. Αν σας πω ότι από το επίσημο site της Εθνικής Τράπεζας, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από το Zoukla.gr, τραβήχθηκε όλο το τμήμα της Τράπεζας της Ανατολής, πού θα πάει το μυαλό σας? Υπήρχε. Το έχουμε και πριν, το έχουμε και αμέσως μετά τις ημερομηνίες. Θα βγει ένα κοινός τέτοιο που περιμένετε. Καλά, ότι προκαλεί το πανικό είναι γνωστό. Θέλω να πιστεύω. Ένα λεπτό. Ακούστε. Καλός ο Ράπανος. Θέλω να πιστεύω. Φιλτάτε η αλήθεια. Θέλω να πιστεύω. Εάν σας πω ότι τραβήχθηκε και από το ελληνικό τμήμα του Wikipedia και παρόλα αυτά παραμένει στο αγγλόφωνο, τι θα μου πείτε? Ότι όλα αυτά είναι τυχαία και συμπτωματικά? Δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις ως ένα σοβαρό πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τέτοιες κινήσεις πανικού. Μα ούτε αυτές είναι σοβαρές ανακοίνωσεις. Δεν είναι ανακοίνωσεις αυτές, δύο μέρες ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι σήμερα άξιζε τον κόπο, έτσι? Ωραία, άξιζε και μας απέδειξε απόψε η εκπομπή σου. Βέβαια, μίλησαν οι φίλοι του, οι καλεσμένοι γύρω από το θέμα που είναι οικονομολόγοι, δικηγόροι κτλ. Εγώ εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι εσείς οι δημοσιογράφοι, εάν θέλετε, μπορείτε να μας βγάλετε και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι που μας έχουν φέρει σήμερα σε αυτή την κατάδεια τη χώρα. Μόλις τις απολαύσατε. Στο πάνθεον αυτού του οδηπορικού, σήμερα που εσείς παλεύετε για το μεροκάματο, έτσι, είδατε τι παιχνίδια παίζονται. Εγώ ακούω τα δισεκατομμύρια εδώ πέρα σαν στραγάλια και κοντεύω να τρελαθώ. Τα ακούτε? Λου, τι έγινε εδώ? Είδατε ποια έργα έγινε? Φτάνει, δηλαδή, να τα ακούσε. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Είναι στη σφαίρα τη φαντασία αυτά που λέμε. Οδηγέ, είδε που πήγαν τα χρήματα του κόσμου. Στα μεγάλα έργα. Εγώ απλώς λέω, ο Ελλάδα χώρα θαυμαστή. Φίλε άνεργε. Και γι' αυτό είμαστε τόσα χρόνια στο επίκεντρο, είτε με τον ορυχτό πλούτο της Ελλάδος, είτε με μετοχές, είτε με χρυσό που έχουμε. Φίλε άνεργε, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά ξεχάσαμε και την εθνική κυριαρχία, τώρα με και με τη Βούλα. Έχουμε όμως την Εθνική Τράπεζα. Με τη Βούλα επίσης. Νομίζω ότι είναι και της Ελλάδος η Εθνική Τράπεζα του κυρίου Rothschild. Rothschild. Πολύ σωστά το προφέρετε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Την Πέμπτη θα είμαστε μαζί. Θέλω όλους σας ευχαριστήσω για την υπομονή που είχατε, αλλά νομίζω ότι. Πολλούνται με το χέρι της Ανατολής. Μπορώ να σας δώσω μόνο φωτοτυπία. Άμα και να πούμε και όλοι ένα κομματάκι από το κομμερίδια. Ένα κομματάκι. Μια γονίτσα. Πάντως από τη στιγμή
Εκεί που η απέτηση του κυρίου Σούρου είναι σε χρήμα πλέον, όχι σε, στο χρυσό, έτσι δεν είναι. Το χρήμα πλέον τυπώνεται χωρίς αντίκρυμα χρυσού. Οπότε μπορεί να τυπωθεί άνετα το χρήμα. Όπως βρέθηκαν και τα 700 δις το Ομπάμα για το ασφαλιστικό σύστημα. Δεν είμαστε μόνοι, ούτε είμαστε τόσο πτωχοί. Ούτε Ομπάμα δεν πλήρωσε. Και αν είμαστε μέτροι, θα φροντίσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Την Πέμπτη θα είμαστε, ελπίζω, θεοθέλοντος. Πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, το Άλτερ, φίλοι τηλεθεατές. Φίλοι τηλεθεατές του Zoogla.gr που μας παρακολουθείτε από όλο το πλανήτη. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί στον καθένα ξεχωριστά, αλλά ένα μεγάλο χαίρετε από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Γεια σας και χαρά σας.